Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο τρίποντο σήμερα. Μα ήταν πέναλτη, κυρία μου, λέει το σποτάκι. Εμείς λέμε, μα ήταν τρίποντο, κυρία μου. Πατούσε γραμμή. Λοιπόν, δεν πατούσε γραμμή. Καθαρά τρίποντο. Γιώργος Μπαϊράμης τον ακούσατε ήδη. Τι γίνεται, Γιώργο? Όλα καλά, ήσυχα. Κώστας Κούσης στο μικρόφωνο και ο Γιώργος μαζί μας. Και όλοι οι συνεργάτες εδώ του Λίμπερο σήμερα θα έχουμε full του ρεπορτάζ. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Έχουμε και τελικό σήμερα, Γιώργο. Σήμερα τελικό Europa League. Ποιος ασχολείται, ρε Γιώργο? Ποιος παίζει? Εγώ και εσύ. Η Ίντερ με την Σεβίλη. Σελίβη. Σελίβη. Λοιπόν, ή Σεβίγια που λένε μερικοί. Η Σελίβη, εγώ νομίζω θα το πάρει Σελίβη. Πάλι. Πολύ, πολύ ομάδα. Δυσκολεύομαι λίγο. Εντάξει. Αν και έδωσα προγνωστικό Ίντερ. Είναι πολύ καλύτερη όλοι ομάδα. Όλοι Ίντερ δίνουμε, αλλά εγώ λέω ότι πάλι αυτή είναι. Ναι, ναι. Λοφαρδικό. Είναι, είναι. Ισχύει. Δηλαδή μπορεί να κάνουν μια φάση και να πάρουν το τρόπαιο. Έτσι. Και μετά κάτω, ξέρεις, τα πλάγια. Με καθυστέρηση, κράμπα, με πονάει το χέρι, καλά, με το κλασικά, μάτι. Ο σκοπός αγιάζεται μέσα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε. Θα πούμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τον αγώνα με την Μπεσίκτας. Είναι την Τρίτη το παιχνίδι, το θυμίζω, στις 9. Έχουμε την προετοιμασία του Άρη. Χθες έπαιξε ένα φιλικό παιχνίδι, εντάξει, εύκολο, 4-0. Σημασία έχει βέβαια η πρώτη σκέψη του Ένινγκ και θα ακούσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο αργότερα από την Άουσα για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από εκεί. Μετά αργότερα στις 5.30 Γιώργο έχει και μια συνέντευξη, θα ακούσουμε ένα παίκτη, ναι. Έχει δηλαδή το κεντρικό μαύρο ρεπορτάζ κινητικότητα. Έχουμε για Ηρακλή πραγματάκια να πούμε, καθώς φαίνεται ότι έχει πάρθει απόφαση να προχωρήσει η περίπτωση του Ηρακλή Αμπελοκήπων 3 χρόνια μετά, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ζητήματα ακόμη και υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τον κύριο Ζαντόπουλο, ο οποίος είναι ο ισχυρός άντρας του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Υπάρχουν κάποια έτσι δεδομένα τα οποία ίσως θα προσπαθήσουν να αλλάξουν οι άνθρωποι του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, να το πω έτσι. Έχουμε και τα μπασκετικά μας, έτσι, κάποιες εξελίξεις στον Άρη που θα μας τις πει ο Αντώνης Γκάτζιος, η προετοιμασία του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ, το θέμα της διοργάνωσης των προκριματικών εδώ στη Θεσσαλονίκη ή στην Κύπρο, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια των προκριματικών, λέμε, του Basketball Champions League. Έχουμε την πιθανότητα καθυστέρηση στην έναρξη του πρωταθλήματος μπάσκετ κατά 15 ημέρες, με όλα αυτά που γίνονται, έτσι, με τους κορονοϊούς κτλ. Οπότε έχουμε αρκετά ζητήματα να πούμε και σήμερα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Γράφετε FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54222 με χρέωση βεβαίως 62 λεπτά του ευρώ. Και αργότερα, εφόσον προλάβουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις ζωντανά στον αέρα της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου βέβαια, γιατί διαδικτυακά ακούτε το σταθμό παντού μέσω του ίντερνετ, μέσα από τις πλατφόρμες, από το e-radio, από το Greeks Radio κτλ. Όλα αυτά για το επόμενο δίωρο, οπότε μείνετε συντονισμένοι, έχουμε αρκετά να πούμε. Πρώτη ώρα της εκπομπής Alcohol Ελλάς, η κορυφαία εταιρεία στο χώρο των κατασκευών ξηράς δόμησης και φυσικά η καλύτερη επιλογή για όλους όσους θέλουν να ανακαινήσουν το διαμέρισμά τους, το ξενοδοχείο τους, τα ενοικιαζόμενα, τα πάντα. Κάντε την περιουσία σας προσοδοφόρα και λειτουργική, έτοιμη να υποδεχθεί το μέλλον. Alcohol Ελλάς, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, έλαιο χρωματισμοί, 2-31-0-947-200. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και αρκετά σήμερα και είναι και Παρασκευή. Οπότε να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τον Κώστα τον Βασιλόπουλο για να μας ενημερώσει τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Λίγες πλέον ημέρες πριν το παιχνίδι το κρίσιμο με την Μπεσίκτας, Κώστα. Καλησπέρα. Καλώς το μεσημέρι, Κωστή. Τι γίνεται? Αντίστροφη μέτρηση, Αντίστροφη μέτρηση είναι, όπως το λες. Είναι πλέον... φτάσαμε στο διατάστα. Παρασκευή σήμερα, Τρίτη παίζουμε. Ναι, 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 ναι. Είναι κατάσταση... όπως το λες, αυτή τη στιγμή αντίστροφη μέτρηση. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα κομβικό παιχνίδι.
αύριο στη Φόρτσα έχουμε μια έτσι πολύ μεγάλη ανάλυση του τι σημαίνει η επόμενη μέρα στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Ένα παιχνίδι νοκάουτ που τον οδηγεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και παράλληλα στους ομίλους του Europa League, ό,τι και αν γίνει, και στην άλλη περίπτωση τον οδηγεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, παρατείνοντας την αγωνία πρόκλησης στους ομίλους της διοργάνωσης και στην ίσπραξη χρημάτων που είναι απαραίτητα για να μπορέσει η ομάδα να βγει από το οικονομικό τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει λόγω των κινήσεων που δεν είχαν επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια και των προβλημάτων που δημιουργεί ή της τάξης, αν για να είμαστε πιο ακριβείς, που θέλει να βάλει η UEFA με το Financial Fair Play. Ναι. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, έτσι δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. Η κατάσταση είναι γνωστή, δεν είναι κάτι καινούριο. Ο ΠΑΟΚ έχει υποχρέωση να σταθεί στο έψος των περιστάσεων, τα έχουμε πει, δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Με τους Τούρκους έχω την εντύπωση να δίνουν εθνικό χαρακτήρα στο παιχνίδι. Θα μου επιτρέψεις να το πω βέβαια. Το βλέπουν και ως κόντρα τώρα, επειδή είναι η σχέση των δύο κρατών τεταμένες, δίνουν και ένα τέτοιο χαρακτήρα, έτσι. Επιμένουν δηλαδή να λένε ότι δεν έπρεπε να γίνει το παιχνίδι στην Τούμπα κτλ. Καλά τώρα, εντάξει, και η κατάσταση είναι λίγο μπερδεμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δημιουργείται μια κατάσταση η οποία για μένα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και γιατί το λέω, γιατί όπως εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς για τον ΠΑΟΚ, είναι ένα παιχνίδι με έτσι χαμηλούς τόνους. Δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει η παραμικρή διάθεση να δώσει στον αγώνα εθνικό χαρακτήρα, ούτε και έχει προκαλέσει ο ΠΑΟΚ με την συμπεριφορά του και τη στάση του. Αυτό το να πω ότι θα είχε κόσμο, αλλά δεν μιλάμε για να παίρνει χωρίς κόσμο. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να κάνουν τόσο μεγάλη φασαρία. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνουμε και καταλαβαίνουμε είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα, αν θέλεις, φωτισμένο, σε μια απόπειρα αρχικά να αλλάξουν την έδρα, να πάει το παιχνίδι σε ουδέτερο, αλλά αυτό δεν θα έχει κανένα νόημα, διότι θα έμενε εκτεθειμένη η UEFA σε μια τέτοια περίπτωση, Κώστα, δεν έβαλε κλειδάρισμα ώστε να αποφευθεί η κόντρα ανάμεσα σε μια ελληνική και μια τουρκική ομάδα. Άρα, τι να συζητάμε για τέτοια θέματα. Και επίσης η Μπεσίκτας ως οργανισμός δεν έχει πει το παραμικρό μέχρι τώρα, έτσι, ως κλαμπ. Ναι. Να πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ο πρόεδρος σε μια εκδήλωση της προάλλης είπε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών μας βοηθάει και ότι ξέρουμε ότι ελπίζουμε δεν θα υπάρχει πρόβλημα και έχουμε εμπιστοσύνη. Τι πρόβλημα να πώς να υπάρξει. Και ο καλύτερος σας κερδίσει και τα λοιπά, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ποδοσφαιρικά μίλησε ο άνθρωπος. Το Υπουργείο Εξωτερικών τι δουλειά έχει. Τι να του βοηθήσει. Ναι, λέει, επικοινωνούν μαζί μας, λέει, συνέχεια, ναι. Και τι. Και θα παίξουμε, λέει, με ασφάλεια. Τι ασφάλεια, ότι αυτοί πάνε να περάσουν ότι φοβούνται και όλες, ας πούμε, ότι. Δηλαδή, εδώ τους περιμένει κάτι περίεργο. Ναι. Υπάρχει ένταση. Είναι η Λερναία Ήδρα. Ας φέρουμε και τον Ερακλή μαζί του. Σωστό και αυτό. Ναι, τώρα, τι χαζά είναι αυτά τώρα. Δηλαδή. Για ποδόσφαιρο μιλάμε και πιάστηκαν από μια ομιλία του αντιπροέδρου της ΠΑΕ, του Μάγκη Γκαγκάτση, που μετέφερε, ας πούμε, έτσι και το κλίμα από το διοργάνωση της οικογένειας Σαββίδη, που τόνισε ότι άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο η πολιτική, αλλά το παιχνίδι θέλουν να το παρακολουθήσουν όλοι οι Έλληνες, έχει και έναν εθνικό χαρακτήρα, μια κόντρα ΠΑΟΚ Μπεσίκτας, όπως είχε και η κόντρα ΠΑΟΚ Φενέρμπαχτσέ. Τι έγινε, κάτι. Σωστά. Αν κάτι έγινε στην Κωνσταντινούπολη κατά την είσοδο των επισήμων της ΠΑΕΠΑΟΚ και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπήρξε μια απόπειρα εκεί να προφυλακιστούν. Δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη το παραμικρό, το παιχνίδι το πρώτο. Τώρα γιατί να γίνει, δηλαδή, ελλείψη οπαδών, απουσία φιλάθλων, δηλαδή, από τις κερκίδες. Είναι πολιτικού χαρακτήρα αυτά. Είναι γνωστές, ας πούμε, έτσι, οι παγκαποντιές των Τούρκων σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες όμως δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ούτε στην UEFA, ούτε πουθενά,
και υπάρχει μια απόλυτη ηρεμία και μια απόλυτη ησυχία. Επί του αγωνιστικού Κώστα, έχουμε να σημειώσουμε κάτι. Βλέπω ότι η ομάδα προπονήθηκε και σήμερα, βγήκε η ενημέρωση από την ΠΑΕ ότι μόνο ο Αγκούστο κάνει ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία. Στην ευρωπαϊκή λίστα που δηλώθηκε χθες δεν υπάρχει κάποια έκπληξη. Οπότε η ομάδα πάει ολοταχώς για το μάτς. Ναι, έτσι ακριβώς πάει ολοταχώς για το μάτς. Ο Βέρλουν και ο Στόχ αποτελούν παρελθόν και οι δύο, που έτσι κι αλλιώς δεν υπολογίζονταν από τον Φερέιρα. Με έναν Στόχ γιατί είχε το κρούσμα κορονοϊού, είχε βρεθεί θετικός και δεν έκανε προπονήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Βέρλουν μπορεί να προπονείται με την ομάδα, αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο πολύ γνωστό. Ότι στην Γκέτεμπορκ πήγε, στην Γκέτεμπορκ. Στην Γκέτεμπορκ, ναι. Πήγε στην Γκέτεμπορκ. Πήρε ένα πολύ μικρό ποσό αποζημίωση από τον ΠΑΟΚ. Ευτυχώς έναντι του πλουσιοπάροχου συμβολέου που είχε, απαλλάχθηκε ο ΠΑΟΚ από ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και υπάρχουν και κάποιες αντικλείδες, υπάρχουν και μια όρη αποζημίωση για τον ΠΑΟΚ από την Γκέτεμπορκ, εάν και εφόσον επιτευχθούν από την νέα ομάδα του Βέρντουμ κάποιοι στόχοι. Να δώσει ο ΠΑΟΚ ή να πάρει. Να πάρει. Να πάρει κιόλας. Α, ναι, σου λέει αν πάρουμε το πρωτάθλημα, δώστε μας και ένα πεντάρικο. Εντάξει, τώρα κάπως έτσι θα είναι. Θα υπάρχουν κάποια μόνιμα, ναι, κάποια πριν για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων από την. Μάλιστα. Τώρα τα υπόλοιπα θέματα νομίζω ήταν για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή εξέλιξη αυτή. Ναι, βέβαια ήταν πολύ καλή. Το σύνολο του ποσού από το οποίο απαλλάχθηκε ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια. Μιλάμε για αποζημιώσεις παικτών και εφορίες, έτσι. Με το στόχο μαζί. Με το στόχο μαζί. Ναι, στόχο και Βέρντουμ. Το στόχο έχει 2 χρόνια ακόμα. Σε μόνο Βέρντουμ και άλλο ένα. Ναι, άμα τα βάλεις όλα μαζί είναι όντως ένα τάλιρο, εννοείται. Τόσο είναι. Τόσο είναι. Αποζημιώσεις παικτών και εφορία ήταν κοντά στα 5 εκατομμύρια από το οποίο ΠΑΟΚ απαλλάχθηκε. Ένας μεγάλος δραχνάς. Ωστόσο υπάρχει ακόμη δρόμος για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να ξεφύγει από τις δαγκάνες σε εισαγωγικά του financial fair play. Ναι. Και πάνω σε αυτό αγωνίζεται ο Ρέμπε το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι ναι, μετά πρέπει να απαλλαγεί, αλλά παράλληλα θα πρέπει να δημιουργηθεί και μια ομάδα ανταγωνιστική για τη νέα χρονιά, έτσι. Είναι και αυτό. Γιατί ναι, μεν πρέπει να φύγουν τα βαρύδια, αλλά πρέπει να γίνει και καλή ομάδα πάλι. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα θέματα εννοείται πάνε μετά το μάτς, έτσι. Δηλαδή τώρα δεν είναι λογικό. Πραγματικά, οι συζητήσεις για τους δανεικούς, ας πούμε, που φεύγουν, ο Γκαργαλατζίδης θα φύγει, ο Διαμαντής θα φύγει, ο Τσαγούρσας θα φύγει, ο Μελίσσας πανετολικό, δίνονται δανεικοί παίκτες, κάποιοι δίνονται με ελεύθερη μεταγραφή, αλλά ο ΠΑΟΚ κρατάει ένα υψηλό ποσοστό δικαιωμάτων και θα έχει τον πρώτο λόγο σε περίπτωση που αποφασίσει να επιστρέψει ο παίκτης στην Τούμπα. Ναι. Δεν τους δίνει με μορφή δανεισμού όλους, όπως το Διαμαντή στο Νόφι. Τον έδωσε με ελεύθερη μεταγραφή ή τον Τζαούση που νομίζω θα την δώσει στον Πανετολικό. Με ελεύθερη μεταγραφή, ναι, αλλά διατηρεί μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης και εφόσον αποφασίσει ο προπονητής ότι θέλει τον Διαμαντή πίσω, ας πούμε, τότε θα έχει το δικαίωμα ΠΑΟΚ με ένα συγκεκριμένο ποσό χαμηλό να πάρει τον παίκτη στην Τούμπα ξανά. Μάλιστα. Α, εντάξει, είναι σημαντικό και αυτό. Άρα τώρα Βιερίνη, Αλιμνιός που λέμε και τα λοιπά, αυτές οι τα θέματα αυτά θα μας απασχολήσουν από τρίτη. Είναι λίγο Λιμνιό, είναι θεωρητικά, δεν υπάρχει κάποια πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Λιμνιό. Τώρα θεωρητικά μανατζερίστικα τα βλέπουμε. Το γράφουν οι Τούρκοι, τον θέλουν, τον κάνουν, τον ράνουν. Καλά, εντάξει, οκ, έγινε. και εμένα μας άκουσε ένας, ναι, μας άκουσε ένας από το CNN και θέλει να μας πάρει. Τώρα καλοβλέπουν Κούση Βασιλόπουλο στο CNN. Ναι, αλήθεια είναι. Το ξέρω. Τώρα πρόταση θα περιμένεις λίγο, δεν ξέρω πότε. Είναι ο μάνατζέρ μου τώρα διακοπές ακόμη, αλλά από Δευτέρα γυρίζει, οπότε εντάξει. Γυρίζει. Γυρίζει, πρέπει να γυρίσει, εντάξει. Εδώ γίνονται πράγματα και θαύματα και αυτός κάνει μπάνια ακόμα. Λοιπόν, ωραία Κώστα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι ολοταχώς πάμε για το μάτς τώρα. Η προσοχή. Ο κόσμος ρωτάει για την υπόθεση Βιερίνια. Ναι. Δεν προκύπτει από πουθενά, δεν υπήρξε καμία επαφή του ΠΑΟΚ με τη Βιερίνια τα τελευταία 24 ώρα. Εικάζω ότι αν υπάρξει κάτι σε επικοινωνία, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο από τη Βιερίνια, θα υπάρξει μετά το τέλος του αγώνα με την Βεσίκτα στην Τρίτη.
δεν είχε καμιά επαφή ούτε με στελέχη του ΠΑΟΚ ούτε με τον Ιβάν Σαββίδη. Είχε ζητήσει ένα ραντεβού, ένα Skype, ένα Zoom, εν πάση περιπτώσει μια επικοινωνία με τον μεγάλο μέτοχο Αντρέ, η οποία εικάζω ξανά και λέω ότι θα γίνει μάλλον μετά το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, που όλα θα είναι πιο ξεκάθαρα στο πλάνο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το ρεπορτάζ και για το σχόλιο. Καλή συνέχεια. Επίσης, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Κώστα Βασιλόπουλο. Γιώργο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, δεν έχω κάτι. Δηλαδή, πάμε στο παιχνίδι. Η Μπεσίκτας. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση, τίποτα. Δηλαδή, είναι πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Ναι. Ό,τι και να πούμε, νομίζω να πάει περίπατο, όποια ανάλυση. Η ευρωπαϊκή λίστα της Μπεσίκτας δεν έχει κάποια έκπληξη, όπως και του ΠΑΟΚ. Είναι όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, χωρίς όμως να έχουν πάρει επιθετικό. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Ο Ενσακαλά, ας πούμε. Δεν ξέρεις. Πας στα τυφλά. Νομίζω και οι δύο ομάδες. Γιατί έχεις δείγμα. Ο Λάγιτς που λέγαμε ότι είναι απλήρωτος. Και αυτός είναι μέσα. Ναι. Τον πλήρωσαν, λες. Τη φίρμα τώρα δεν πληρώνανε. Επειδή βγήκε προς τα έξω ότι έτσι και έτσι. Σε τέτοιο μάτς θα τον αφήνανε έτσι να φύγει. Ο Βίντα είναι μέσα, ο Ντάγκλας είναι μέσα. Όλοι μέσα είναι. Ο Μενσά είναι μέσα. Λαρίν, Λάντς, Λιάγιτς. Εντάξει. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Έβγαλε το αποτέλεσμα. Έβγαλε το αποτέλεσμα. Επειδή βλέπω ότι γίνονται πολλές συζητήσεις και τα λοιπά. Ό,τι και να πούμε, ό,τι ανάλυση και να κάνεις, ξέρεις πώς θα. Είναι και πρώτο μάτς. Συμπεριφερθούν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και τόσο κρίσιμο. Ναι. Δεν ξέρει. Ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα επειδή ξέρει το γήπεδο. Ναι. Δεν θα έχει βέβαια τον κόσμο, αλλά όσο και να είναι, μέσα δεν θα έχει 5 άτομα. Ας πούμε 10. Επιτρέπεται. Νομίζω υπάρχουν κάποιοι πολύ εκλεκτοί με προσκλήσεις. Ισχύει αυτό. Δύσκολα. Ναι. Μόνο οι επιτετραμένοι των ομάδων, οι συνοδοί, ξέρω εγώ, καμιά διοίκηση. Ναι. Όχι, οι συνοδοί, όταν λέω. Το staff. Α, μέσα, το staff, ναι. Staff, ναι. Κοίταξε, γεμίζουν καμιά πάντως την κερκίδα πίσω. Ξέρεις, αλλά πληρωματικοί, κάποιοι παρατρεχάμενοι κτλ. Το γεμίζουν. Οι δημοσιογράφοι θα κάνουν. Θα κάνουμε ένα πανό και θα φωνάζουν οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, αυτά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ του ποδοσφαιρικού. Ακούσαμε τον Κώστα Βασιλόπουλο. Θα πούμε περισσότερα και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Και για τον Άρη θα έχουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο αμέσως μετά. Έχουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κατόπιν έχουμε Αντώνη Γκάτζιο, γιατί έχουμε και μπάσκετ Άρη εξελίξεις. Έχουμε να πούμε βέβαια και τα δικά μας, τα μπασκετικά, τα ποδοσφαιρικά για τον Ηρακλή. Έχουμε να πούμε τα διεθνή. Έχουμε τελικό, όπως είπαμε σήμερα, Europa League με τον Γιώργο Σελίβη με την ΙΡΕΝΤ. Και NBA έχουμε και αυτά. Και έχουμε και NBA, έχουμε και NBA, ναι. Βεβαίως κέρδισαν αυτή τη φορά, έτσι. Όλοι ισοφάρισαν, όλα τα φαβορί, έτσι. Οι Bucks κέρδισαν σχετικά εύκολα. Ναι. Εμείς το παίξαμε over, βέβαια. Nice. Εντάξει, τώρα και οι άλλοι 80 πόντους βάλανε στο 35, ας πούμε, του αγώνα. Πού πας και παίζεις over. 227 over παίξαμε εμείς. Ναι, γιατί είπα ότι θα φορτσάρουν οι Bucks, θα βάλουν 130 σίγουρα. Γιατί πάντα βάζουν 125-130. Και οι άλλοι δεν βάλουν 100-110. Τι, αποφάσισαν να παίξουν άμυνα ή έσπασαν τα καλάθια? Παίζαν άμυνα. Παίζαν άμυνα. Δέχτηκαν 18 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, νομίζω. 13, κάτι τέτοιο. Μόλις το είδα αυτό, λέω πάει. Σκίστο. Λοιπόν, το δελτίο. Τώρα δούμε τα φιλικά, τι θα γίνει που η ΑΕΚ έχει κορονοϊό. Ποια φιλικά? Στο μπάσκετ. Δεν θα γίνουνε. Πάει το φιλικό. Πάνε τα φιλικά. Πάει τα φιλικά. Και με τον Ηρακλή που ήταν για αύριο. Φεύγαμε τώρα, 4 ώρα φεύγουμε. 4 ώρα φεύγουμε. Δεν θα γίνει. Φεύγουμε για Γιάννα, αντίο, πάει το φιλικό. Α, το μάτιαξε ο κόσμος που έλεγε να τα δούμε και τέτοια. Τώρα δεν δει κανείς τίποτα. Ναι, ούτε προπονητές. Σφαγώθηκαν όλοι. Ο άλλος ο καημένος μου στέλνει μήνυμα: Κώστα, να με το παιδί να έρθω να πούμε. Ναι. Παιδιά, δεν μπορείτε να πείτε. Μα όχι, λέει να κάθεται στον πάγκο, λέει θα είναι ήσυχος. Με μάσκα, το δηλαδή, θέλετε μάσκα. Εντάξει τώρα. Ο κόσμος, ας πούμε, έχει την τρέλα του να δει τις ομάδες. Πραγματικά. Αλλά και δεν σκέφτονται, ας πούμε, δεν υπολογίζουν πώς, ας πούμε, μπορεί να λειτουργεί μια ομάδα και ιδίως με τον κορονοϊό. Ναι, ναι. Είδες δηλαδή, τι έπαθαν στην ΑΕΚ, λέει, φαντάζεσαι να τον βάλουμε, να τον βάλουμε, λέει, να κάθεται, λέει, στον πάγκο, λέει, άκρη-άκρη, λέει, δεν θα κάνει τίποτα. Ναι. Μόνο κολλά πέντε στους παίχτες. Στο time out. Εντάξει, εμείς όταν ήμασταν μικροί, μας πήγαινε ο μπαμπάς στο ξενοδοχείο και βλέπαμε τους παίχτες στο ξενοδοχείο την προηγούμενη των αγώνων. Ξέρεις που αποσύρονταν οι ομάδες που πηγαίνουν στο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Πηγαίναμε βόλτα εκεί και βλέπαμε τους παίχτες και τους αντιπάλους και τους δικούς μας. Αλλά τώρα, με κορονοϊό, πού να μπει στο γήπεδο και, πού να, και να ρισκάρεις κιόλας, έτσι.
Μην το ξεχνάμε τώρα αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ευκαιρία να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Έχουμε αρκετά να πούμε και θα τα πούμε όλα βεβαίως στο επόμενο 90 λεπτό που έχουμε στη διάθεσή μας. Πάντα ακούτε στο Τρίποντο. Σε λίγο και πάλι μαζί. Δεν έχει κανένα πάρτι να πάμε, εσύ Γιώργο. Ναι. Και ό,τι γίνεται μέχρι τις 12 το βράδυ. Στη Χαλκιδική τώρα, συγγνώμη, όταν πας δηλαδή για μπάνιο πρέπει να φοράς μάσκα. Όχι, λέει. Στο beach bar λέει φοράς. Στο beach bar, ναι. Και στην παραλία δεν φοράς. Εκεί περιμένεις την ουρά για να πάρεις 5 ευρώ τον καφέ. Εκεί. 5 ευρώ τον καφέ και 10 ευρώ το κοκτέιλ, το νερωμένο. Ναι, ναι. Με ένα κιλό πάγο μέσα. Και να περιμένεις να είναι ο άλλος 19 χρονών και να σε πουλάει μαγκιά ο μπάρμαν. Τι θέλεις, φίλε. Ναι, ναι, ναι. 50 εγώ, α πούμε, 19 αυτός. Τι θέλεις, φίλε. Ισχύει. Λοιπόν, εντάξει, να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Και εμείς κάποτε που ήμασταν μπάρμαν και εμείς έτσι κάναμε στους 50. Λοιπόν, πριν πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο που θα συνδεθούμε τώρα στην Άουσα, επειδή έχουμε και μπασκετικό κοινό, Γιώργο, το ξέρεις αυτό νομίζω. Εκδόθηκε μια ανακοίνωση πριν από λίγο από την ΕΚΑΣΤ που μας ενδιαφέρει για τα τοπικά πρωταθλήματα εδώ, λόγω του υγειονομικού πρωτοκόλλου και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τη δεδομένη χρονική περίοδο και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά ΕΑΚ και ΔΑΚ δεν έχουν παραχωρήσει ακόμη ώρες για την προετοιμασία των σωματείων, οι κληρώσεις όλων των πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΤ θα μετατεθούν κατά μία εβδομάδα και οι ενάρξεις όλων των πρωταθλημάτων κατά δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, η κλήρωση, ας πούμε, για την Α ανδρών της ΕΚΑΣΤ, για την πρώτη κατηγορία, θα γίνει 10 Σεπτεμβρίου. Και το πρωτάθλημα θα αρχίσει 12 Οκτωβρίου. Oh. Το κύπελο ανδρών της ΕΚΑΣ θα γίνει επίσης 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 και η έναρξη των αγώνων στο κύπελο ανδρών της ΕΚΑΣ, επαναλαμβάνω, 17 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι λίγο πολύ όλα τα πρωταθλήματα προς τα εκεί πηγαίνουν και η Α1 του μπάσκετ πηγαίνει προς τα εκεί. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο συγκροτημένοι σχετικά με την έναρξη των πρωταθλημάτων και του μπάσκετ και του βόλε και όλων. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο πάντως πάμε καλά, οι ομάδες προχωράνε, εντάξει όχι όλες, ο Άρης τουλάχιστον προχωράει, αυτό είναι δεδομένο. Και θα το πιστοποιήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος θες είδε και περιέγραψε για το Λίμπερο μια τεσάρα, έτσι Νίκο, χορταστική. Ασταμάτητη. Ασταμάτητη, τεσάρα. Ναι. Τεσάρα. Κουαρτέτο. Κουαρτέτο. Κουαρτέτο για πολυβόλα ο Άρης. Να το πιει στο ποτήρι. Τι μεταδίδει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τρέμουν οι αντίπαλοι. Στο έβγαλα το πρωτοσέλιδο, εύκολα κιόλας. Ποιος έβαλε δύο γκολ, ο Πιτσιρικάς έβαλε δύο γκολ. Ο Χατζηπυρπυρίδης, ναι. Ο Χατζή. Πυρπυρίδης. Πού να το γράψω στην πρώτη σελίδα αυτό, ρε φίλε. Ο Χάτζη. Ο Χάτζη, ναι, ο Χάτζη. Καλό. Δώσ' μου ένα ξεφονταριστό, Χάτζη. Χάτζη, μπράβο. Λοιπόν, τι γίνεται, Νίκο, πώς πάμε. Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ, είδαμε και την ομάδα για πρώτη φορά σε ένα παιχνίδι. Εντάξει, άσχετα αν ο αντίπαλος ήταν πολύ χαμηλή δυναμικότητα. Ναι, εντάξει. Αλλά ήταν ένα φιλικό που, όπως λέγαμε, εξυπηρέτησε συγκεκριμένους σκοπούς. Να ξεφύγουν και λίγο οι παίκτες από την ρουτίνα των προπονήσεων, να παίξουν λίγο μπαλίτσα, να κάνει και ένα κάποιες δοκιμές σε πρόσωπα κυρίως. Ναι. Να δει πως, κατά πόσο έχουν αρχίσει να βγαίνουν κάποιες συνεργασίες σε πράγματα τα οποία δουλεύει την τελευταία εβδομάδα πάνω στα 3-5 πηγάδια. Νομίζω το είδε αυτό σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Ναι. Έτσι όπως το είδαμε και εμείς. Και να δει φυσικά και τους μικρούς οι οποίοι μονοπόλησαν το ενδιαφέρον στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης στην επανάληψη έπαιξε, οι 6 από τους 11 ήταν γεννημένοι μετά το 2000. Δηλαδή για τόσο μικρό μέσο όρο ηλικίας. Ναι. Μιλάμε όσον αφορά την ομάδα που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα. Εντάξει, ο Χατζηπυρπυρίδης τράβηξε πάνω τα βλέμματα με τα δύο γκολ που πέτυχε. Δηλαδή, τα τράβηξε πάνω από τον Ντάσκοβιτς κιόλας που σκόραρε και αυτό στο πρώτο γκολ του Άρη, αλλά και από τον Μάνο που κι αυτό άνοιξε λογαριασμό, έστω και σαν επίσημο επίπεδο. Ωραία γκολ, ωραία. Του Ντάσκοβιτς μια κεφαλιά στον αέρα, ωραίο ήταν. Εντάξει. Το Χατζηπυρπυρίδη μέσα στην περιοχή ήταν το ένα με ένα πλασιά από πάση του Μαρτίνης και το δεύτερο βγήκε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε και τον τερματοφύλακα και έκανε το 4-0. Α, πέρασε τον τερματοφύλακα. Α, σοβαρά τα πράγματα. Αλλά όπως έλεγα και χθες με τους μικρούς, και επειδή βλέπουν και γενικότερα και ο κόσμος ψάχνει έτσι κάποιον μικρό ελπιδοφόρο να πιαστεί από αυτό για να πει ότι θα βγάλουμε εμείς ένα μεγάλο ταλέντο κτλ. Λίγο χαμηλά την μπάλα με τους μικρούς γιατί είναι το καλύτερο κυρίως για αυτούς. Ώστε να είναι και αυτοί προσγειωμένοι στο έδαφος και να δουλέψουν και να τους δούμε πώς θα πάνε και συνέχεια, διότι
σε αυτή τη φάση πρέπει να βγάλουν όλη τη διάρκεια και ιδιαίτερα οι μικροί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή περνούν το μικροσκόπιο του Ένινγκ. Και στο φινάλε προετοιμασία θα δούμε ποιοι θα παραμείνουν στο ρόστερ και ποιοι θα δοθούν δανεικοί. Γιατί δεν θα είναι όλοι. Θα δοθούν και δανεικοί. Ναι. Και αφού ο Ένινγκ του τσεκάρει για το επόμενο διάστημα, θα κρίνει μαζί με του συνεργάτε του ποιοι μπορούν να είναι στο ρόστερ, ποιοι θα έχουν χρόνο. Γιατί αν δεν έχει χρόνο, κάποιο παίκτη δεν έχει νόημα και στο ρόστερ. Και ποιοι θα δοθούν δανεικοί την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Εντάξει, έγινε και μια κουβέντα για το φιλικό σήμερα. Πριν την έναρξη της πρωινής προπόνησης, ένας μήνυμα απολογισμός από τον Ένινγκ για κάποια πράγματα που του άρεσαν, κάποια πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν στο χθεσινό φιλικό. Αλλά νομίζω οι γενικές γραμμές έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που είδε και δεδομένων των συνθήκων του χθεσινού αγώνα. Δηλαδή, το ήταν το πρώτο φιλικό, το ήταν απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ χαμηλή δυναμικότητα. Ναι. Σίγουρα θα θέλει να τεστάρει την ομάδα και με ένα πιο δυνατό αντίπαλο. Δεν ξέρω αν αυτός θα είναι η Σάλκε την επόμενη εβδομάδα, όπως γράψαμε και το πρωί. Ο Άρης έχει επίσημη πρόταση από τους Γερμανούς για ένα φιλικό. Ναι. Ο Άρης έχει επίσημη. Εκεί. Ο Άρης έχει επίσημη πρόταση από τους Γερμανούς για ένα φιλικό της 28 του Αυγούστου. Το σκέφτονται, το θέλει και ο Ένινγκ, αλλά υπάρχουν δυσκολίες όπως η μετάβαση στο εξωτερικό και μια δεύτερη. Το Άρης, εφόσον δεχτεί την πρόταση του Γερμανού, θα πρέπει να ακυρώσει τα δύο φιλικά που έχει προγραμματισμένα την επόμενη εβδομάδα με Πανσερραϊκό την 3η στις 6 εδώ στην Άουσα. Παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί και για 90 λεπτό φουλ από την Νόβα. Και το δεύτερο φιλικό που υπάρχει προγραμματισμένο με τη Λάρισα στις 30 Αυγούστου, χωρίς ακόμα να γίνει γνωστή η ώρα και το μέρος, το γήπεδο που θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα το δουν. Δεν θα αργήσει νομίζω η αποφασιστό Άρη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να αποφασίσει λογικά μέχρι αύριο, διότι αν δεχτεί την πρόταση της Σάλκε θα πρέπει να φύγει και νωρίτερα από το Βέρμιο. Για να επιστρέψει στην Αλνίκη και να μπει στο αεροπλάνο στην Γερμανία. Έχει δυσκολίες, θα το θεωρώ δύσκολο να γίνει, αλλά όσο δεν έχουν αποφασίσει οριστικά οι άνθρωποι του Άρη, παραμένει. Είναι και η μετακίνηση, ανοιχτό. Είναι και η κορονοϊή και αυτά. Ναι, όλα παίζουν ρόλο. Έτσι ακριβώς. Και όχι τίποτα άλλο, θα στενοχωρηθεί και ο Στέργιος Αναστασιάδης, άμα δεν γίνει το φιλικό με τον Πανσερραϊκό. Ναι, όντως, γιατί το έχει πάρει πολύ ζεστά η Μιαλή. Το έχει πάρει? Ναι, το έχει πάρει. Τα λιοντάρια. Είχαμε τον άλλο με τα λιοντάρια, τώρα έχουμε και το Στέργιο με τα λιοντάρια. Γεμίσαμε λιοντάρια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, χθες ξεχώρισε και η παρουσία του Καρτίδη στο φιλικό μαζί με δύο Κινέζους επιχειρηματίες που, όπως είχαμε πει, είχε έρθει μαζί τους στο Βέρμιο προχθές το βράδυ. Γιατί δεν τους στέλνεις στο μπάσκετ, Ρενικό, να τελειώνουμε? Σωστό. Ε, τι τώρα, σιγά, τι είναι, 3 εκατομμύρια είναι. Λευτέρα Αρβανίτη έχω, δεν τίποτα. Ναι, εντάξει, αλλά χρειάζεται. Συνοδοιπόροι χρειάζονται, αφού βλέπεις τώρα εδώ υπάρχει θέμα στο μπάσκετ. Θα μας τα πει ο Κάτσος μετά. Συνοδοιπόρος είναι ο κόσμος, πολεμητοχικότητα. Και από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά περιμένουμε τον Λόπεζ, ο οποίος θα έρθει το Σαββατοκύριακο στην Θεσσαλονίκη. Ο Γκάμα το πουλέν μου ανακοινώθηκε, το πουλέν μου, έτσι. Το πουλέν σου ανακοινώθηκε, είναι εδώ από το πρωί, έκανε και προπόνηση. Είναι το πρόσωπο της ημέρας σήμερα στην Τραπέζη Πηγάδια. Χαμόγελα. Χαμόγελα κυρίως και από τον Ένινγκ που τον ήθελε τον Πορτογάλο. Ήταν από τις πρώτες τους εισηγήσεις όταν ξεκίνησε ο σχεδιασμός της νέας σεζόν. Ανάμεσα στους λίγους παίχτες που είχε ζητήσει να ανανεώσουν, είναι πλέον εδώ πέρα ο Πορτογάλος. Προπονήθηκε κανονικά και θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο ρυθμούς μέσα στις επόμενες. Τώρα δηλαδή το μόνο έτσι ηχηρό που έμεινε είναι ο Ματέο, ή τελειώσαμε? Το μόνο ηχηρό που μπορεί να γίνει νομίζω πλέον είναι το Ματέο, αν γίνει. Αν γίνει, που δεν νομίζω να γίνει. Αν γίνει. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν θα γίνει, ούτε ότι θα γίνει, κάπου στη μέση. Οπότε για να δούμε τι θα γίνει, αν θα γίνει δηλαδή. Κάπως έτσι. Τώρα πάμε στις πληρωματικές κινήσεις, αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Τερματοφύλακα, στόπερ, το Χατζησαφή, το οποίο περιμένει ο Άρης. Ο Χατζησαφή έπαιξε χθες με την Τράκτορ, έχασε 1-0 σε παιχνίδι που έγινε το πρωτάθλημα του Ιράν. Στις 25 έχει με τελικό κυπέλου. Πάλι με την Τράκτορ, και εφόσον προκριθεί η ομάδα του, θα παίξει τελικό στις 3 Σεπτεμβρίου. Τώρα αν ο Άρης θα καταφέρει να βρει μια λύση να το φέρει νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη, ή αν θα μείνει μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου στο Ιράν, θα το δούμε αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Η επίσημη έναρξη σεζόν έχει οριστεί? Super League. 12 Σεπτεμβρίου. Και ο Χατζησαφή 3 ακόμη θα παίζει στην Περσία? Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση, διότι ο κύριος ο ποδοσφαιριστής έχει μιλήσει με τον ανθρώπινο του Άρη και έχει ρωτήσει μέχρι πότε είναι το deadline για τις ευρωπαϊκές λύσεις. Θέλει να δηλωθεί. Θέλει να είναι σε αυτές για να τον έχει στη διάθεση του ένα και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι και καλός παίκτης, όχι τίποτα άλλο.
Είναι και καλός, ναι, παίξει που τον υπολογίζει τώρα. Δεν είναι τόσο συμπληρωματική επιλογή. Εντάξει, ο Χατζαφή μπορεί και βασικός να παίξει. Μήπως τον πάρουν στους φρουρούς της Επανάστασης και έχουμε πρόβλημα στην Περσία. Δεν νομίζω. Με παραλλαγή θα έρθει. Στρατολογηθεί ξαφνικά. Γιατί και είναι δύσκολη, έτσι. Στα χακί ο Χατζησαφή. Θα δούμε έτσι. Τι θα γίνει με αυτό. Ναι, είναι και αυτό ένα ανοιχτό ζήτημα. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Νίκο, από εκεί. Όχι, αυτά. Αργιανάρα, αγαπώ και παντού ακολουθώ κτλ. Κάπως έτσι. Περιμένουμε και την απογευματινή προπόνηση για να δούμε αν θα μπει πιο ενεργά και ο Γκάμα με τα σχέση με μπάλα κτλ. Αν το δούμε λίγο πάλι τον Πορτογάλο. Μάλιστα. Ευτυχώς που ο Καρυπίδης ακούει λίμπερο και κάνει καμιά κίνηση της προκοπής. Γιατί αλλιώς... Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Το 3-5 δικά μου έχουν βγει το τελευταίο διάστημα. Έτσι. Έτσι. Κολλημένος είναι και όταν δεν ακούει βάζει κάποιος και το ακούνε και του τα λένε μετά. Είπανε. Είπε ο Κούσης ότι πρέπει να πάρεις τον Γκάμα οπωσδήποτε και ότι είναι έγκλημα αν δεν μείνει και τα λοιπά. Μετά από 10 λεπτά τον έκλεισε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έγινε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Να είσαι καλά. Γεια σου, καλή συνέχεια. Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος, τον ακούσαμε. Πάντα βεβαίως μαζί μας στην μετάδοση των ειδήσεων από την προετοιμασία του Άρη από την Άουσα με τον Νίκο Παπαδόπουλο, βεβαίως πρωταγωνιστή, είναι η Ejection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σας. Μπείτε και κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Store και το App Store που είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. Μια πρωτοποριακή εφαρμογή εννοείται, όπου αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης και αποστέλλονται ειδοποιήσεις των προγραμματισμένων μελλοντικών εργασιών. Η Jackson Service από όλες 18 κάτω Τούμπα 2310-933-787. Μαζί μας για την ενημέρωση από την προετοιμασία του Άρη και η Ανθουλάκη Smart Trans. Αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοσης και κορυφαίες προδιαγραφές, εννοείται ότι θα πάει στον Ανθουλάκη, από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχής παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανθουλάκη Smart Trans 2310-75-3024 και ανθουλάκης.ltd.gr. Καλά, ρε Γιώργο. Ο άλλος πήγε και πλακώθηκε με αστυνομικούς και το συνέλαβαν στη Μύκονο. Ναι. Είναι αρχηγός της Μάντσεστερ. Ναι. Τι γιουρούκια είναι αυτή, ρε. Και για εγώ... πες μας την είδηση λίγο τι έγινε. Και εγώ θα τον είχα συλλάβει επειδή με πήγε κουβά, είναι αλήθεια. Ναι. Καλά. Το πιο ωραίο που διάβασα τώρα είναι ότι είναι ντροπή γιατί λέει τον πρόλαβε, λέει, στο σπριντ αστυνομικός. Τον έπιασε, ναι, λέει, στο σπριντ αστυνομικός. Κατάντια. Για center back της United. Ναι, τώρα είναι δυνατό. Είχε και φωτογραφία το τμήμα, ήταν με κατεβασμένα τα μούτρα, ξέρεις, είναι και λίγο άσχημος. Και πήγε, λέει, να τους χρηματίσει, τους έδωσε και λεφτά. Αυτοί νομίζουν ότι έρχονται στην Πανανία επειδή έχουν λεφτά. Το πιάσανε και τους είπε, παιδιά, να σας δώσω κανένα κατοστάρικο. Όλοι έτσι, θα κάνανε. Να τα βρούμε. Ναι. Τι όλοι έτσι, ρε Γιώργο. Δώσαν δύο σκαμπίλια εκείνη την ώρα. Μετά να λένε ο ξέρεις, θα σου έλεγε μετά. Πολύ brutality. Ναι. Ξέρεις, θα σε κάνω τώρα όμως. Εγώ είμαι ο αρχηγός της United. Και λέει τώρα εκεί και από κάτω που δεν φαίνεται. Φάει και μια γονατιά έτσι. Γκάμπ από κάτω. Ναι. Να μην βλέπει κανείς που δεν αφήνει και μελανιές. Λοιπόν. Ο κύριος 90 εκατομμύρια. Αυτός είναι. Ναι, που περνούσε η μπάλα και δεν, ναι, έκανε κοιτούσε, no look. Και έκανε no look αυτός και τρώγαμε τα γκολ. Σφύριζε διάφορα. Λοιπόν, από τη Λέστερ τώρα το γιουρούκι το αγκλάκι ήρθε να πουλήσει μαγκιά στη Μύκονο. Βρε μέσα. Η Manchester United εντωμεταξύ έβγαλε ανακοίνωση. Ναι, γνωρίζει για το συμβάν. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ναι. Σε επικοινωνία, λέει, με τον παίχτη. Ναι, ναι, καλά. Και με τις αρχές είναι συνεργάσιμος ο Μαγκουάιρ. Αυτό έλειπε. Αυτό. Όχι, μήπως νομίζουν ότι ήρθαν στο εξπρέσο μεσονικτιού. Ε, σου λέει εκεί στην Πανανία στην Ελλάδα τώρα. Έτσι νομίζω. Οι γκάγκες, όλοι οι Έλληνες, φτωχοπινάλες και τέτοια. Θα τον κάνουν το δικό μας ου και α. Μπράβο και στους αστυνομικούς πάντως, έτσι. Γιατί μπορεί κάποιοι άλλοι να λέγανε, έλα να βγούμε και μια φωτογραφία και όλα εντάξει. Ναι, σωστά. Δώσε μου και μία φανέλα και είμαστε OK. Για το γιο μου που είναι μάλιστα. Για το γιο μου, ναι, ναι. Για το γιο μου που είναι μάλιστα. Μπράβο στα παιδιά. Φυσικά μπράβο. Εννοείται. Το καθήκον τους κάνανε. Τη δουλειά τους. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, δώστε βάση όλοι οι φίλοι του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας το ξέρετε. Το ότι η διασκέδαση εκεί είναι εγγυημένη επίσης το ξέρετε προφανώς. Το ότι με το που περνάτε την είσοδο του καζίνο σας μοιράζουν λεχθούς συμμετοχής επίσης το ξέρετε. Υπάρχουν όμως μερικοί που δεν το δίνουν σημασία αυτό και τους πετάνε τους λαχνούς. Χωρίς να ξέρουν ότι στη μια μισή μετά που γίνονται κληρώσεις. Χάνουν τα αυτοκίνητα και χάνουν τα λεφτά. Γι' αυτό μην τους πετάτε τους λαχνούς από το καζίνο όταν μπαίνετε, έτσι. Και σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο και την Κυριακή έχει και τις κληρώσεις Lucky 7. 7 χιλιαρικάκια μια μισή ώρα. Δεν σε χάλασαν, 7 χιλιαρικάκια. Έτσι, δεν σε χάλασαν. Λοιπόν, και με ένα λαχνό. Δηλαδή δεν πληρώνεις, δεν είναι απαραίτητο να παίξεις, δεν υπάρχει τίποτα. Με το που μπαίνεις, παίρνεις το λαχνό και περιμένεις. Πίνεις το ποτό σου, παίζεις και κανένα 10 ευρώ στα φρουτάκια, ας πούμε, να περάσει η ώρα.
Βλέπεις εκεί κόσμο και τα λοιπά. Κόσμος και ο Κοσμάκης, ας χαμός και τα λοιπά. Τώρα τα πράγματα είναι και πολύ προσεγμένα όσον αφορά κορονοϊούς και μέτρα ασφάλειας και τα λοιπά, και ανοιχτοί χώροι και για καπνιστές και όλα τα πάντα. Άρα σήμερα Σάββατο και Κυριακή Lucky 7 στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αυτό που έβαλες τώρα είναι για παραλία, να είμαι αραχτός στο πρώτο πόδι, στο παλιούρι. Και να κάνεις ναργιλέ. Να ακούω αυτό, ναι. Αυτό με τον ναργιλέ, τι... Δεν ξέρω, είναι νέα μόδα. Είναι μαγκιά. Μαγκιά είναι. Για τους... Ό,τι τι δηλαδή. Για την νεολαία είναι μαγκιά, γιατί το κάνουν όλοι story, ξέρεις, που ρουφάνε και μετά φυσάνε, βγάλουν μια φωτογραφία, βάλω και τα φίλτρα και να πάρω 300 like. Υπάρχουν και μαγαζιά που... Έχει ναργιλέ night, ναι. Ναι, ναι. Πλέον έτσι είναι. Δεν έχω κάνει ποτέ. Έρχεται το παλικάρι, αλλάζεις τα καρβουνάκια, ξέρεις. Ωραία, γεράσαμε. Θα πάω αύριο, θα πάω και θα ζητήσω. Ναργιλέ. Και τι θα πεις, φέρουμε ένα ναργιλέ. Νομίζω έχει με γεύσεις τώρα. Ξέρω, προβατίνα, και παϊδάκια, ξέρω τι έχει. Και το πληρώνεις. Εννοείται, ρε φίλε, το πληρώνεις. Καλά, ο Κούς δεν πληρώνει όπου και να πάει. Εννοείται. Κώστα, καλώς ήρθες και τέτοια. Ερακλάρα και αυτά. Μια χαρά. Λοιπόν, με το μυαλό μου. Να πάρεις και εμένα μαζί σου. Με το μυαλό μου. Λοιπόν, είπαμε την είδηση για τον Μαγκουάρη, η οποία πράγματι προκαλεί εντύπωση και έχει κάνει και το γύρο της Ευρώπης. Σε άγριο καυγά, λέει, μετά τα μεσάνυχτα, με τον φίλο του και τον αδελφό του στη Μύκονο, με άλλους τουρίστες Βρετανούς. Καλά, ρε, εσείς, είναι δυνατόν. Έγινε τέτοιο. Βρετανοί, μαλώσαν στην Ελλάδα. Τον είδαν εκεί, τον είπανε ρε γιουρούκι, ξυλοκόπε. Αν πως ήταν της City, οπαδί. Ή μπορεί να τα μάτζεστε και να τον κράξανε. Όντως μπορεί, ναι, ναι. Κοπρόσκυλο και τα λοιπά, έξω, κυκλοφορείς. Αντί να είσαι με σκυμμένο το κεφάλι και εμείς δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά. Λοιπόν, όντως, φίλε. Την ώρα που βεβαζόταν λύση νοικιασμένο βαν για να φύγουνε, πλακώθηκαν άγρια με άλλους Άγγλους τουρίστες έξω από μπαρ της Μυκόνου. Τι περίεργο. Mm-hmm. Πολίτες ειδοποίησαν την αστυνομία, μετέβησαν αστυνομικοί εκεί που ήταν σε μικρή απόσταση. Ήταν μάλιστα εκεί κοντά, λέει, γιατί κάναν έλεγχο για τον COVID-19. Άλλο τώρα πάλι και αυτό. Η αστυνομία τώρα έχει γίνει υγειονομικό. Λοιπόν, επιχείρησαν να διευθετήσουν το επεισόδιο για να μην πάρει έκταση. Δέχτηκαν λεκτική επίθεση από τους Βρετανούς, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία χτύπησαν και έναν. Αυτοί πήγαν να τους χωρίσουν, να τους πουνάτε, παιδιά, διαλύστε το. Μη σας πάρουμε μέσα, και αυτοί πουλήσανε και μαγκιά. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ηρεμήσουν και τους ζήτησαν να τους ακολουθήσουν με το βάνο στο αστυνομικό τμήμα, όπως και έγινε. Όταν έφτασαν εκεί, ο Μαγκουάρ και άλλοι δύο κατέβηκαν και το έβαλαν στα πόδια. Φωνάζοντας και βρίζοντας, κλείθηκαν ενισχύσεις και ο ποδοσφαιριστής με την παρέα του καταδιώχθηκαν, αυτό που σου είπα. Και τον πρόλαβε πριν το αστυνομικό. Έλληνας αστυνομικός πέρασε στο σπριν τον αρχηγό της Manchester United. Πρέπει να γίνει κείμενο αυτό, να γίνει άρθρο. Όπως είχε γίνει το ball boy της Tottenham που έβαλε τον γκολ στον Ολυμπιακό, π.χ. που λέγανε. Την ώρα της σύλληψης και πάλι προσπάθησαν να ξεφύγουν χτυπώντας τους αστυνομικούς, αλλά τελικά ακινητοποιήθηκαν. Τι καραγκιόζεται στην αυτή. Πρέπει να ήταν full στην τέτοια, στο μεθύσι. Όπως αναφέρουν αστυνομικοί, πιθανότατα οι τρεις άνδρες ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και στο τμήμα φώναζαν, προσπάθησαν να τους χρηματίσουν και γενικά ήταν εριστικοί και επιθετικοί. Δεν γίνεται αυτό. Είναι δυνατόν να βγάλει λεφτά να δώσει τώρα. Το πρωί εμφανίστηκαν απολογητικοί, ξενέρωσαν προφανώς, και ζήτησαν συγγνώμη σε βάρος του σχηματίσει και δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Σύρου. Σύρου! Με το καραβάκι της γραμμής, ξέρεις. Με το Μαγκουάρ, μέσα, κυροπέδες, μέσα. Και μπορούν να το αφαιρέσουν το δίπλωμα του ποδοσφαιριστή, μακάρι δηλαδή. Να πεμπλακεί και η United από αυτόν. Δεν γίνονται. Στην άμυνα. Δεν γίνονται αυτά. Που ωραίος. Λοιπόν. Εξαιρετικό. Πόσα γίνονται. Και άλλοι ήταν, λέει, εκεί πέρα συναθλητές του. Ο Μάρκους Ράσφορντ. Τι είναι αυτό. Και ο Μπράντον Ουίλιαμς. Πού? Εκεί μαζί του. Δεν ξέρω αν το επεισόδιο, αλλά ίσως στη Μύκονο, ξέρεις, ρε παιδί μου. Ναι. Μιλήσανε το βράδυ, εγώ θα πάω εκεί, εσύ πάνε και αλλού. Αυτοί οι Άγγλοι, τι σαλιάριδες είναι, ρε. Κάπως έτσι θα είναι. Αυτοί σε όλη τους τη ζωή έχουν όνειρο να πάνε στην Ίμπιζα και στη Μύκονο. Mm-hmm. Ναι. Θα μου πεις τώρα, εσύ άμα μένεις σε μια χώρα που 30 χρόνια σου έχει συννεφιά και βρέχει και τα βλέπεις εκεί. Η Ισπανία είναι για τους Άγγλους, Ισπανία. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, Μαγιόρκα και τα λοιπά. Κανάρια νησιά, ξέρεις αυτά. Η μεγαλύτερη, έτσι, ο παράδεισος για να πάνε διακοπές. Το έχουν όνειρο ζωής. Όλοι μαζεύουν λεφτά για να πάνε ένα καλοκαίρι στην Ισπανία και ένα στην Ελλάδα, Greek Islands. Mm-hmm. Και οι πιο δυνατοί να πάνε στη Μύκονο.
Οι οικογενειάρχες πάνε στα νησιά. Δηλαδή ο Λεβαντόφσκι πάει συνήθως Κρήτη, Ρόδο και τέτοια. Κρήτη, Ρόδο και τα λοιπά. Οι Γκαγκαόγκες πάνε στη Μύκονο. Πάνε στη Μύκονο, ναι. Στην Πάρο και τα λοιπά. Ισχύει. Λοιπόν, φοβερά πράγματα και από το φίλο μας τον Χάρι Μαγκουάιρ. 90 εκατομμύρια, ε. 90 εκατομμύρια, δυστυχώς. Και πανηγυρίζαμε όταν τον πήραμε. Ότι πήραμε τον της Λέστερ, ας πούμε, το center back. Το μέλλον, ξέρεις, στην άμυνα της Εθνικής Αγγλίας και τα λοιπά. Και Εθνική παίζει. Δεν θα παίζει, γιατί έχει καλύτερους. Ποιο αγγλικό ποδόσφαιρο, παιδιά, λέτε μετά. Λοιπόν, δύσκολα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά και για το Μαγκουάιρ. Ακούσαμε και για το ποδόσφαιρο του Άρη. Ερχόμενοι τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ξεκινήσουμε με Αντώνη Γκάτζιο, γιατί έχει και ο Άρης στο μπάσκετ θέματα εκτός από τον Άρη ποδόσφαιρο. Βεβαίως ο Νίκος Παπαδόπουλος από την Άουσα μας μετέφερε τον Παλμό. Σήμερα μας είπε, ανακοινώθηκε και ο Γκάμα, 2 χρόνια το συμβόλαιο του Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος είναι και στην Νάουσα. Μας είπε και για το φιλικό με τη Σάλκε που το σκέφτεται ο Άρης. Και να πούμε ότι αναμένεται την Κυριακή να έρθει και ο Λόπεθ να υπογράψει στον Άρη. Εντάξει, ο Άρης μια χαρά κινήσει έκανε. Ρε. Μια χαρά, εννοείται. Τώρα θα μου πει, Κώστα, εσύ τον ήξερες τον Λόπεθ? Όχι. Εσύ Γιώργο τον ήξερες? Όχι. Ωραία. Άρα μια χαρά κινήσει. Μια χαρά, ναι. Αυτό χρειαζόμαστε. Δημοσιογραφικά, να μην τους ξέρουμε. Ναι, ναι. Να βγουν τεφαρίκια. Λοιπόν, εντάξει, τώρα η πιο ποδοσφαίρο αυτή, νομίζω. Βλέπεις λίγο και στατιστικά. Αν έχει να παίξει 2 χρόνια μπάλα, έχει κάνει μια συμμετοχή, μια με αλλαγή, βλέπεις, έχει φάει 30 κόκκινες κτλ. Κάτι πάει στραβά. Άμα είναι παιγμένος. Μετά ξέρεις τι γράφουνε. Έρχεται να κάνει το restart στην καριέρα του. Ναι, σωστά. Θα του φύγει το ψυχολογικό πρόβλημα που είχε και εδώ πέρα θα αναγεννηθεί. Δίνει μια, ξέρεις, ναι, μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία, ναι. Αυτό. Εντάξει. Γνωστά αυτά. Να δούμε. Λοιπόν. Πάμε, Γιώργο, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι οι φίλοι ακροατές μπορούν να συμμετέχουν στην εκπομπή γράφοντας στο κινητό τους FM. Αφήνουν ένα κενό, το μήνυμά τους, ερώτηση ή πληροφορία ή μια άποψη. Και το στέλνουν στο 54222, έχοντας βεβαίως τη χρέωση μόλις 62 λεπτών του ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής ήταν και είναι η Salcol Ελλάς, η νούμερο 1 τεχνική εταιρεία στον χώρο της ξηράς δόμησης και των κατασκευών. Από ένα δωμάτιο μέχρι ένα ξενοδοχείο, η εταιρεία που εμπιστεύονται αρχιτέκτονες, μηχανικοί, διακοσμητές για μεγάλα και απαιτητικά έργα, αλλά και για κατοικίες και καταστήματα. Η Salcol Ελλάς σας βοηθάει να ανακαινήσετε το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενά σας, το διαμέρισμά σας, το σπίτι σας, τα πάντα. Λοιπόν, κάντε την περιουσία σας προσοδοφόρα και λειτουργική, έτοιμη να υποδεχθεί το μέλλον. Καλέστε στο 231-0947-200 για προσφορά ή επισκεφτείτε το salcol.gr. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. 1-2 λεπτά διαρκεί. Θα πούμε και για Champions League μετά για Europa League, έτσι. Εφαγώθηκες και εσύ με το Champions League. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει. 22 άτομα τώρα, 22 γκάγκες κυνηγάνε μια μπάλα με τα πόδια. Έλαντε, ναι. Σε Λίβι Ίντερ και την Κυριακή. Μπάγκερ Παρί. Μπάγκερ Παρί, φιλόντως. Τα φαβορί θα κερδίσουν. Η Ίντερ και η Μπάγκερ. Και θα δούμε Super Cup μετά Μπάγκερ Ίντερ. Ναι, στην Ουγγαρία θα γίνει. Στην Ουγγαρία. Ναι, ναι. Ωραίο, Βουδαπέστη. Σε ένα μήνα από τώρα. Βουδαπέστη. Η πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού. Πούσκας Αρένα. Ωραίο. Ωραίο γήπεδο. Εξαιρετικό. Φέρεντς Πούσκας, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις, Γιώργο. Φυσικά, ναι. Είναι και 57. Θα επιστρέψουμε ακριβώς στις 4. Όχι, να πούμε 2-3 πραγματάκια ακόμη. Να πάμε ακριβώς στις 4 στο διάλειμμα. Είπαμε για ποδόσφαιρο Άρη. Μας τα είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Γκάτζιο θα έχουμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ Άρη στη συνέχεια. Θα έχουμε Κούση να μας πει για μπάσκετ Ηρακλή και για ποδόσφαιρο Ηρακλή κάτι λίγα. Και βεβαίως να πούμε έτσι μια είδηση μπασκετική, μην την ξεχάσω μετά. Έκλεισε στον Κολοσσό ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Σημαντικό, ε. Καλή μεταγραφή. Καλή προσθήκη. Καλή μεταγραφή. Για τον Κολοσσό. Βέβαια. Πολύ καλή μεταγραφή. Εξυγχρονίζει το Κολοσσός, για καινούριο γήπεδο. Κατζούρης. Μια χαρά τα πάει. Υποτίθεται ότι θα κατέβαινε. Έλαντε. Εντάξει. Είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Πράγματι, ο Βασίλης Ξανθόπουλος, πολύ έμπειρο παιδί, έτσι, 36 χρονών, αλλά όλοι οι προπονητές το θέλουν. Αυτό είναι επιτυχία για αυτούς τους παίκτες. Ότι τους θέλουν όλοι οι προπονητές. Είναι παίκτες που θέλουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή λένε, μακάρι να είχα ένα playmaker σαν τον Ξανθόπουλο, γιατί ξέρουν ότι θα παίξει για την ομάδα. Είναι εργάτης. Ότι είναι εργάτης, ότι δεν θα ζητήσει την μπάλα
να σουτάρει, να, ναι, να την ζαλίσει, να την έχει παραμάσχαλα, ότι θα παίξει για τον προπονητή, ότι θα βάλει στον ίδιο ρυθμό και τους παίκτες τους άλλους, θα δουν και οι υπόλοιποι δηλαδή, ναι, ότι εντάξει, αυτός... Πώς χαίρασε ο Γκαζόλ έτσι, συγγνώμη το Ιησούς έγινε. Πω, θα γίνει πολύ άσχημος γέρος. Το Γιώργο. Ναι. Εντάξει ρε, εσύ, είναι και πόσο είναι. Εντάξει, δεν τον πήραν τα 36, είναι 37, πόσο είναι. Εντάξει. Εγώ πιο ωραίος είμαι που είμαι 46. Ναι, ισχύει. Έχουν ζαρώσει πολύ τα μούτρα του. Εντάξει. Κουρασμένος φαίνεται. Ναι. Κουρασμένος. Εντάξει, τον τραβολογούσαν σε κάτι γιουρομπάσκετ, κάτι τέτοια. Ναι. Θυμάσαι κάθε χρόνο. Ναι, ναι, νάτος, ναι. Έσπασε, όντως. Έσπασε πάρα πολύ ρε, εσύ. Τώρα θα παίξει Μπαρτσελόνα φέτος. Πω, πού είναι άρρωστος. Είπα ξύλο. Λοιπόν, λέγαμε, τι λέγαμε. Για τον Κολοσσό και τον Ξανθόπουλο. Για τον Κολοσσό και τον Ξανθόπουλο, μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Αμέσως μετά θα πούμε περισσότερα μπασκετικά. Και θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στον Ηρακλή, στο ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Είπαμε θα πούμε και για τους τελικούς, θα πούμε και τις προβλέψεις μας. Mm-hmm. Σε Λίβι, Ίντερ και η Ραπή με την Μπάγερν. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να ακούσουμε και τι ώρα είναι και σε λίγο πάλι μαζί. Συνεχίζουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας ο Μεϊμάρης, GPS, ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τους αλλοιείς, να το πω έτσι σωστά, GPS για σκύλους, εννοείται, action κάμερας, 100%, τώρα που είναι και της μόδας, πήρα και εγώ, εννοείται, Γιώργο, να ξέρεις. Λοιπόν, και βεβαίως, smartwatch και βυθόμετρα. Κεντρικό κατάστημα στην Ελπίδος 34 Σικές, νέο κατάστημα Ελπίδος 52 δίπλα στο ΒΑΟ, 634-513 το τηλέφωνο και επίσης νέο κατάστημα στην Αγγελάκη εδώ στο κέντρο, έναντι της R3, εκεί όπου θα βρείτε fitness GPS, action cameras και drones, άλλη μόδα και αυτή. Πάρω ένα drone στο Ιβανόφιο να πετάει επάνω, να δείχνει το λαό όταν μπει ο λαός, ποτέ δηλαδή, και να έχουμε έτσι και πανοραμικές λήψεις και να ζηλεύουν μετά οι αντίπαλοι και να τα κάνουν και αυτοί, ως συνήθως δηλαδή. Μεϊμάρις.com για το e-shop, μοναδικές προσφορές, 12 άτοκες δόσεις, αποστολές σε όλη την Ελλάδα, δωρεάν παράδοση 24 ώρες. Πάμε για τη δεύτερη ώρα που έχουμε να πούμε αρκετά, και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Είπαμε βεβαίως για τον Άρη, ακούσαμε για ΠΑΟΚ, από Κώστα Βασιλόπουλο και Νίκο Παπαδόπουλο. Σε λίγο θα πάμε σε Αντώνη Γκάτζιο, για να έχουμε και ρεπορτάζ Άρη Μπάσκετ. Ηρακλή Μπάσκετ, να πούμε μέχρι να βγάλουμε τον Αντώνη, πως η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της κανονικά. Αναβλήθηκε το φιλικό με την ΑΕΚ, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, λόγω του κορονοϊού. Η ΑΕΚ, η οποία, Γιώργο, γύρισε, έφυγε από τα Γιάννενα. Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, πήγαν όλοι σε ιατρικό κέντρο. Πήγανε, κάνανε πάλι τεστ. Ναι. Καλά, αυτό το προϋποθέτει, εννοείται, το απαιτεί το υγειονομικό πρωτόκολλο, μόλις βρεθεί κρούσμα. Να πούμε τώρα τι προβλέπετε σε περίπτωση κρούσματος σε ομάδες, γιατί έτσι πολλοί ρωτάνε, και διαβάζω ένα ωραίο ρεπορτάζ που έχει το basketa.gr και λέει ότι ο παίκτης πρέπει να μείνει, εννοείται, σε καραντίνα, το κρούσμα δηλαδή, ο αθλητής ο οποίος έχει προσβληθεί. Μπαίνει από μόνος για τουλάχιστον μία εβδομάδα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αθλητές, οι συνοδοί, οι προπονητές, το επιτελείο έχουν την υποχρέωση να υποβληθούν σε 2 τεστ. Ένα αμέσως μετά την ανίχνευση του κρούσματος, δηλαδή έγινε γνωστό ότι έχει ο Κούσης, ας πούμε, mm-hmm, οπότε κάνουν όλοι, και ένα, 2 μέρες μετά, 48 ώρες αργότερα. Mm. Στη διάρκεια αυτού του 48 ώρου όλη η ομάδα μπαίνει σε καραντίνα, η οποία ωστόσο δεν είναι απόλυτη, δηλαδή οι παίκτες και οι συνοδοί και τα λοιπά μπορούν να βγαίνουν τα σπίτια τους ή από το ξενοδοχείο που καταλύουν, μόνο και μόνο για να πάνε στο γήπεδο. Δηλαδή μπορείς να βγεις, αλλά μόνο για να πας για προπόνηση. Και μετά οφείλουν να επιστρέψουν πάλι στο σπίτι ή στο ξενοδοχείο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχει συνέχεια στις προπονήσεις. Δηλαδή ότι δεν θα διακοπεί η δραστηριότητα της ομάδας, γιατί η FIBA και γενικά και η FIFA κτλ. Θέλουν να μην διακόπτεται ο ρυθμός, να μην διαλυθούν πάλι τα πάντα, με λίγα λόγια. Αν μετά την εξέταση και των 2 τεστ δεν βρεθεί νέο κρούσμα, τα μέλη της ομάδας βγαίνουν από την καραντίνα και η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά. Αν προκύψουν και άλλα κρούσματα, τότε απομονώνονται αυτά για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Τώρα, τι θα γίνει αν αρχίσει η σεζόν και υπάρχει κρούσμα? Γιατί λέμε όλοι, ας πούμε, μια μέρα πριν, άμα έχει κάποιος κρούσμα, τι γίνεται? Δεν γίνει το match. Λοιπόν, αν το κρούσμα ανιχνευθεί μία ή δύο ημέρες πριν τον αγώνα, ο αγώνας γίνεται κανονικά. Δεν παίζει φυσικά ο παίκτης.
Εφόσον το πρώτο τεστ δείξει ότι δεν υπάρχει άλλο θετικό στην ομάδα, γιατί με το που γίνεται θετικό κρούσμα, κάνουν όλοι τεστ ξανά. Εάν βγουν όλοι αρνητικοί, παίζει κανονικά το παιχνίδι. Είναι αυτό και σχετική οδηγία της FIBA. Γιατί η FIBA το κάνει, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί νωρίς η σεζόν λόγω των προολυμπιακών τουρνουά. Έχουμε και αυτά. Καναδά θα πάει η Ελλάδα. Στον Καναδά θα πάει. Τι θα ζήσουμε πάλι. Εννοείται, έχουμε τον Αντώνη. Και Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε τον Αντώνη, θα μας τα πει και αυτός σχετικά, να ολοκληρώσω λίγο αυτό το ρεπορτάζ. Ναι. Τώρα, αν το κρούσμα ανοιχθεί τη μέρα του αγώνα. Ναι. Τότε η αναμέτρηση αναβάλλεται 24 ώρες μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των τεστ. Γιατί αν βγει τη μέρα του αγώνα το πρωί, ας πούμε, θα κάνουν ξανά όλοι τεστ και την άλλη μέρα θα βγει το αποτέλεσμα. Γίνεται μια προσπάθεια, είναι εμφανές αυτό, να βοηθηθεί η διεξαγωγή των διοργανώσεων. Ωστόσο, είναι επίσης πρόδειλο ότι η επιδημία είναι τόσο απρόβλεπτη, ώστε κανείς να μην είναι θέση να φανταστεί ποια προβλήματα μπορεί να προκύψουν συνέχεια. Ιδίως στην απευθεία περίπτωση που τα κρούσματα θα αυξηθούν, ακόμη και μέσα στις ομάδες, τύπα ξύλο. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αντώνης Γκάτζιος μαζί μας. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Την καλησπέρα μου και στους ακροατές. Αντώνη, αυτό με τις δύο εβδομάδες που γράψαμε στο Basket Plus είναι απόφαση ή είναι σκέψη? Είναι σκέψη, είναι και σκέψη. Από όσο γνωρίζω είναι πάρα πολύ πιθανό, όχι απλά σκέψη. Δύο εβδομάδες μετά να πάει δηλαδή. Η έναρξη και της μου φαίνεται basket... εντελώς λογικό. Ναι. Μου φαίνεται τελείως λογικό. Και μακάρι να είναι μόνο δύο εβδομάδες, λέω εγώ. Σωστό. Σωστό. Μακάρι να είναι μόνο δύο εβδομάδες, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ειδικά στο μπάσκετ, είναι τόσο πολλά τα ανοιχτά μέτωπα που δεν γνωρίζω κατά πόσο θα είναι σε θέση το τζάμπολ να γίνει τουλάχιστον στις αρχές, το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Του Οκτωβρίου, όπως σχεδίαζε, όπως υπόθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρχικά ήταν το, σενάριο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα 10 Οκτωβρίου. Αυτό, ναι. Αυτό είναι το. Όχι, αυτό υπόθηκε στην τελευταία. Ναι. Αυτή η γραμμή πέρασε προς τα έξω. Ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 10 Οκτωβρίου. Τώρα προφανώς αυτό και έγινε για κάποιους λόγους, είτε για το τηλεοπτικό, να υπάρξει μια συμφωνία για το τηλεοπτικό, μια θεωρητική βεβαιότητα δηλαδή, ναι, ώστε να οδηγεί σε μια συμφωνία, ας πούμε, για το τηλεοπτικό ή για τις χορηγίες κτλ. Όμως εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι είναι σχεδόν η λυμένη απόφαση ότι θα πάει τουλάχιστον 25 και βλέπουμε. Οκτωβρίου. Οκτωβρίου, ναι. Και τι θα τους κάνουμε τους παίκτες που τους έχουμε εδώ τόσο καιρό, ρε Αντώνη? Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Τουλάχιστον οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη, εντάξει, οκ. Γιατί η Ευρώπη νομίζει θα ξεκινήσει. Η Ευρώπη τώρα τα προκριματικά αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, είναι, τώρα μιλάμε, άλλο να μιλάμε τώρα για τη διοργάνωση της Ελλάδος, και άλλο, που είναι μόνο για μια χώρα που μπορεί να πάρει ό,τι απόφαση θέλει, και άλλο για μια διοργάνωση που απασχολεί. Εάν δεις ότι τα προκριματικά, ας πούμε, πάνε να γίνουν τώρα σε μια πόλη, οπότε μετά οι όμιλοι για να ξεκινήσουν. Αυτό για μένα πιθανό ήταν πολύ. Ήταν πιθανό, όντως. Οι όμιλοι τώρα όμως για να ξεκινήσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ηρακλής πες προκρίνεται. Πρώτη αγωνιστική παίζει στη Γαλλία. Ναι. Στην Τιζόν. Τώρα, τι επιτρέπεται με τη Γαλλία και τα λοιπά, θα δούμε. Μετά παίζει στην Πολωνία. Έτσι. Αυτά πρέπει να τα δουν οι διοργανώτριες αρχές. Πιστεύω μέχρι τότε να υπάρχει μια εικόνα γενικά, τόσο συνολικά όσο και για κάθε χώρα, το τι γίνεται, σε ποιο σημείο είναι, το τι ισχύει. Μπορεί, ας πούμε, χτύπα ξύλο που να μην συμβεί, μια χώρα να έχει τόσο προχωρημένα, τόσα πολλά κρούσματα ή θύματα κτλ. Που να πει, παιδιά, εμείς αναβάλουμε οτιδήποτε αθλητικό υπάρχει. Ποιος αθλητισμός τώρα? Ποιο Champions League, ποια Ευρωλίγκα και ποιο τέτοιο. Εμείς τα κατεβάζουμε λουκέτο. Ο κόσμος πεθαίνει, ας πούμε. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας από τώρα όμως. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει. Τώρα υποθέτω ότι οι διοργανώτερες αρχές τα έχουν λάβει υπόψη τους αυτά. Σίγουρα. Εντάξει, όταν έχεις πάνω από μία. Όταν είναι πολλές οι χώρες όπου η κάθε μία έχει τους δικούς της κανόνες, κάθε μία ισχύουν διαφορετικά πράγματα, έχει το δικό της. Πρωτόκολλο. Παίρνει τις δικές της αποφάσεις. Τότε εντάξει, είναι λογικό. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν τελείωσε και η Ευρωλίγκα φέτος, έτσι. Ότι ήταν πολλές οι χώρες και ισχύαν διαφορετικά πράγματα. Αλλιώς θα έβρισκαν έναν τρόπο να γίνουν τα μάτς. Τέλος πάντων, να δούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά, να γίνουν όλα κανονικά. Πάντως για την Basket League, για μένα αυτή είναι η πληροφορία μου, ότι πάμε τουλάχιστον 15 μέρες πίσω και βλέπουμε. Και όπως είπες και πριν, είναι πολύ σωστό αυτό. Πιέζει το πράγμα, γιατί είναι Ολυμπιακή χρονιά φέτος και το πρωτάθλημα δεν μπορεί να τελειώσει πολύ αργά. Δεν μπορεί να φτάσει δηλαδή Ιούνιο, ας πούμε, τέλη Ιουνίου, όπως άλλες φορές κτλ. Πάει χρονιά. Δεύτερη χρονιά πάει. Αντίο. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για 13 ομάδες. Εντάξει. Άντε, δύο λιγότερες, θα γλιτώσουμε δύο αγωνιστικές. Δύο αγωνιστικές.
Ναι, ό,τι και να είναι όμως. Μήπως μπει καμιά εμβόλυμη, καμιά τις διακοπές τις μειώσουν. Ναι, και εμβόλυμες, ναι, μόνο σε διακοπή ευρωπαϊκών διοργανώσεων όμως. Γιατί είναι και τα ευρωπαϊκά μέσα. Έχει και παράθυρα, έχει και παράθυρα. Είναι και τα παράθυρα των εθνικών. Ένα παράθυρο νομίζω έχει, το κάναν ένα. Κάτι τέτοιο. Είναι και τα ευρωπαϊκά. Τώρα η Ελλάδα έχει 5 ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, έτσι. Η Ευρώπη 5 από τις 14, από τις 13. Τι συζητάμε τώρα. Μάλιστα. Στον Άρη τι γίνεται, μια συνάντηση με τον Ζαγκλή διαβάζω ότι ζήτησε. Ο Άρης είχε επαφές με τον πρόεδρο της FIBA, δεν γνωρίζω άμα ζήτησε κατηδίαν συνάντηση. Είχε και μια τηλεδιάσκεψη μαζί του πριν από λίγο καιρό. Ναι. Τα στελέχη της ΚΑΕ. Τώρα αυτό δεν το ξέρω και δεν μπορώ να το μεταφέρω εφόσον δεν το γνωρίζω. Άμα ζήτησε απευθεία συνάντηση, ναι, διαζώσεις. Πάντως εντάξει, υπάρχει επαφή και τηλεφωνική και διαλληλογραφίας για να βρεθεί μια μετρήση. Το είπαμε ότι, ότι ο Άρης προσπαθεί να βρει μια λύση ώστε να φτιάξει ομάδα και να είναι συνεπής. Εντάξει, τώρα αυτό που ζητάει η FIBA είναι λογικό να θέλει σε πρώτη φάση να ικανοποιήσει τους πιστωτές της. Η FIBA τι ζητάει, δώστε κανένα φράγκο. Όχι κανένα φράγκο, άμα ήταν κανένα φράγκο δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Άμα ήταν να δώσει, ας πούμε, Άρης μία-δύο δόσεις και να προχωρήσει το πράγμα, θα, θα είχε λυθεί ήδη. Τι ζητάει όλα. Η FIBA ζήτησε να δοθούν μπροστά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτές που έχουν δηλαδή περάσει, που έχουν λήξει. Από τη ρύθμιση. Και από εκεί και πέρα να τηρηθούν, ναι, να τηρηθούν οι διακανονισμοί. Για να καταλάβει ο κόσμος, όταν λέμε ληξιπρόθεσμες οφειλές, πέρσι ο Άρης έκανε τη συμφωνία με τους παίκτες, πλήρωσε μία δόση τότε η διοίκηση του Δημήτρη Γουλιέλμου. Και χρωστάει 7 δόσεις, ας πούμε. Το Σεπτέμβριο, και τώρα χρωστάει 10, οι οποίες θα γίνουν 11. Oh. Μόλις βγει ο Αύγουστος. Σε κάθε παίκτη 11 δόσεις, έτσι. Το συνολικό ποσό είναι γύρω στις 280.000 δολάρια. Όπως γίνεται κατανοητό, ο Άρης δεν μπορεί να το δώσει αυτό το ποσό cash αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά και δεν νομίζω και καμιά ομάδα να μπορούσε να δώσει τόσα λεφτά κασέρι που λέμε. Ένα τέτοιο ποσό με αυτές τις συνθήκες. Αυτό λοιπόν η αντιπρόταση που αυτή ήταν η πρόταση του κυρίου Σίγκλερ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του ΜΠΑΤ, ο προϊστάμενος του ΜΠΑΤ. Που είναι το διαιτητικό δικαστήριο της FIBA. Ναι. Ο Άρης λοιπόν αντιπρότεινε μια χαμηλότερη προκαταβολή και από εκεί και πέρα κανονική τήρηση των δόσεων, είτε των δόσεων που, με τις συμφωνίες που υπήρχαν από πέρυσι, είτε με νέους διακανονισμούς. Γιατί κάποιος παίκτης μπορεί να πει: εγώ δικαιώθηκα, παιδιά, πέρσι και επανήλθαν τα μπάνα, άρα θέλω νέο διακανονισμό. Δεν με ικανοποιεί ο περσινός. Αυτό είναι στο χέρι του πιστωτή. Οπότε τώρα σε αυτή τη φάση βρίσκεται η κατάσταση. Δεν είναι το θέμα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι απλό. Τώρα η FIBA πιστεύω ότι εντάξει, κάποια στιγμή θα δείξει και λίγο μεγαλύτερη επίκεια και λόγω των συνθηκών. Βλέπουμε ότι και στις άλλες χώρες ομάδες με μπαν κάνουν μεταγραφές, άλλες έχουν μπει στους ομίλους του Champions League κανονικά. Πιστεύω ότι θα φανεί πιο διαλλακτική άμα φτάσει το πράγμα στο αμήν, γιατί στο φινάλε εντάξει, γιατί η FIBA την ενδιαφέρει να πάρουν κάποια λεφτά οι πιστωτές που είναι και πελάτες της, και άμα μια ομάδα, ας πούμε, δεν κατέβει στο πρωτάθλημα, δεν θα πάρει κανείς τίποτα. Τώρα εντάξει, στην παρούσα φάση στον Άρη περιμένουν την απάντηση στην αντιπρόταση που έκαναν στη FIBA για να δουν πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Τώρα, για την, αν θα υπάρξει κάποια απευθείας συνομιλία, εγώ ξέρω ότι έχει γίνει μια τηλεδιάσκεψη που ήταν ο κύριος Ζαγκλής, τώρα από εκεί και πέρα, που ήταν παρόν δηλαδή, με τα στελέχη του Άρη, και ο κύριος Σίδλερ, έχει λίγο καιρό που έγινε αυτό βέβαια. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα θα υπάρξει κάποια νέα πιο διαζώση σε επαφή, θα φανεί στο προσεχές διάστημα. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Μάλιστα. Θα φανεί μέσα στο προσεχές διάστημα. Εντάξει, τώρα είναι λογικό, όλο το βάρος θα έχει πέσει εκεί στον Άρη. Εντάξει, η προετοιμασία θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα, θα υπάρχουν παίκτες, θα έρθουν και κάποιοι άλλοι. Από εκεί και πέρα όμως, το βασικό είναι όπως... είναι εύλογο να μπορέσουν να βγάλει δελτία ο Άρης από τους παίκτες. Βέβαια, εντάξει, για το συγκεκριμένο θέμα, για να βγάλει δελτία δηλαδή να έχει μια συμφωνία, έχει χρόνο. Ειδικά άμα πάει και πίσω το πρωτάθλημα καλοχρονικά. Εντάξει, τώρα δεν. Αλλά είναι ένας βραχνάς σίγουρα. Και δεν είναι ο μοναδικός, αλλά είναι ένας βραχνάς. Έχει. Σίγουρα. Γιατί αυτή τη στιγμή προς τα έξω, γιατί ο Άρης δεν υπάρχει, πιστεύω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι να λύσει το θέμα της FIBA να ανακοινώσει παίκτες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια νέκρα, ας πούμε, στην ομάδα και σίγουρα αυτό προβληματίζει τον κόσμο. Σου λέει δεν ανακοινώνουμε παίκτες, τι κάνουμε, ας πούμε. Ναι. Όλοι έχουν πάρει παίκτες, τα λοιπά, εμείς τι κάνουμε.
Είναι λογικό να αγωνιά ο κόσμος. Okay. Αλλά είναι λίγο ιδιαίτερη η περίπτωση η κατάσταση δηλαδή. Και θέλει και λεπτούς χειρισμούς. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν είσαι η Ρεάλ ή η Μπαρτσελόνα για να τρέξει τα δόντια ας πούμε, στη FIBA ή να την πιέσει κτλ. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Άρης προσπαθεί να κάνει τη FIBA να αποδεχτεί κάτι το οποίο είναι αντίθετο σε αυτό που έλεγε το τέλη Ιουνίου. Δεν είναι. Εντάξει, ούτε η FIBA φυσικά όλη μέρα μπορεί κάθε μέρα να ασχολείται με τον Άρη. Έχει τόσα θέματα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα χρειάζονται κάποιοι χειρισμοί. Σίγουρα ο Άρης πιέζει όσο μπορεί και με την Ομοσπονδία, θέλω να πιστεύω, στο πλευρό του. Από εκεί, την Ελληνική Ομοσπονδία δηλαδή. Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι, από εκεί και πέρα, εντάξει. Υπάρχει αναμονή και πιστεύω θα έχουμε περισσότερα νέα από εβδομάδα, γιατί κάποια στιγμή θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Και θα φανεί τώρα και ποιοι παίκτες θα είναι εκεί, ποιοι θα έρθουν καινούργοι κτλ. Και εντάξει, αυτό δεν θα μείνει μυστικό φυσικά. Ο Καμπερίδης λέει θα πάει στη Λάρισα. Ποιος ο Καμπερίδης, ο Μιχάλης Καμπερίδης. Ο Μιχάλης. Ήταν στο Ρέθινο. Θα πάει στη Λάρισα. Ναι. Ο Κολοσσός πήρε τον Ξανθόπουλο. Ναι. Καλή μεταγραφή. Πολύ καλή προσθήκη για τον Κολοσσό. Πάρα πολύ καλή προσθήκη. Γιατί δεν τον πήρε ο Άρης, Αντώνη? Γιατί Κώστα, εγώ το έχω ξαναπεί ότι διστάζουν πάρα πολύ οι παίκτες, ειδικά μετά οι παίκτες που ήταν στην τελευταία χρονιά, το 16-17, και έχουν να παίρνουν πόσα λεφτά, διστάζουν. Είναι γιατί μέσα στο κλαμπ, ναι. Είναι στο κλαμπ. Είναι ο Ξανθόπουλος, ο Ζάρας, όλοι αυτοί που ήταν τότε εκείνο, ο Καβαδάς, ο Τσαϊρέλης, ας πούμε, που ήταν σε εκείνη τη χρονιά. Και είναι και στον Ψάκο Βασίλης, δεν μπορεί να κάνει τα στραβαμάτια. Θα τον κράξουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Αντιμετώπισαν σοβαρά θέματα και εντάξει, τώρα έχουν κάθε λόγο να είναι επιφυλακτικοί. Δεν γνωρίζω αν ο Άρης του χτύπησε την πόρτα, που το θεωρώ πιθανό. Εντάξει, γιατί και για τον Άρη θα ήταν μπερεκέτιο ο Ξανθόπουλος. Αλλά τώρα εντάξει, δεν πιστεύω ότι το ίδιο θα ήθελε να επιστρέψει. Να μπει σε μια τέτοια διαδικασία πάλι. Καλή πάντως, καλή κίνηση ο Κολοσσός. Βέβαια, πολύ καλή. Και από ότι κάπου διάβασα κιόλας ότι θέλει να κάνει και τον μπαμ, λέει, με τον Βουγιούκα. Το ξέρω τώρα. Ναι, γιατί ο Βουγιούκα δεν βλέπω να κινείται κάπου το όνομά του. Ναι. Τώρα εντάξει, στην ηλικία αυτή είναι δύσκολο να βρει και ομάδα στο εξωτερικό. Εντάξει, στην Ελλάδα τώρα οι βασικές ομάδες που παίζουν Ευρώπη πιο υψηλού επίπεδου έχουν κλείσει. Ξέρω τώρα, τίποτα δεν αποκλείεται. Σωστό, σωστό. Πάντως αυτό που μας λες είναι ότι τη Δευτέρα θα αρχίσει κανονικά η προετοιμασία, 24. Δεν ξέρω αν θα είναι Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι Δευτέρα, αλλά την επόμενη εβδομάδα πιστεύω ναι, κάποια στιγμή μέσα στη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα όποιοι και να είναι, ακόμα και οι πιτσιρικάδες ή οι παίκτες που είναι να μείνουν, ο Φλιώνης ας πούμε, ο Σλαφτσάκης ή από τους πιο μεγάλους εννοώ, οι πιο μικροί, κάποιοι που έχουν συμφωνήσει ήδη, πιθανολογώ τώρα ας πούμε ή ο Αγραβάνης, ο Κουζέλογλου, όλοι αυτοί. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουν προετοιμασία, είπαμε, έτσι όπως πήγε το πράγμα. Ο πρώτος στόχος ήταν να λυθούν τα μπάν και μετά να δρομολογηθούν κανονικά όλα όπως σε όλες τις ομάδες. Από τη στιγμή που καθυστερεί αυτή η υπόθεση, είπαμε ότι ο Άρης θα φτιάξει ομάδα ρόστερ κανονικά. Ναι. Και στην πορεία, κάποια στιγμή, εύκολα ή δύσκολα, θα λύσει αυτή την υπόθεση για να μπορέσει να στελεχώσει το ρόστερ και επίσημα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αυτά. Να είστε καλά, παιδιά, καλά θα τα πούμε. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Γκάτζιο. Μας ενημέρωσε πληρέστατα για ακόμη μια φορά για το μπάσκετ του Άρη. Βεβαίως και στην εκπομπή All About Aris on Air τον ακούτε καθημερινά, και τα πράγματα δεν είναι καλά, έτσι να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε και την αλήθεια στον κόσμο. Εμείς εδώ στο Λίμπερο τη λέμε για όλους. Δεν είναι καλά τα πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και πρέπει να είμαστε και τρομολάγνοι, έτσι να σπέρνουμε τον τρόμο και την καταστροφή. Δεν είναι καλά τα πράγματα μέχρι εκεί. Τώρα από εκεί πέρα πώς θα γίνουν οι εξελίξεις, ότι έχει μεγάλο εμπόδιο, ότι χρωστάει πολλά, ότι έχει τα μπάν, έχει τις οφειλές, πρέπει να κάνει και ομάδα και. Ένας Θεός ξέρει πώς οι άνθρωποι θα βρουν τη λύση και μακάρι να τη βρουν, το σίγουρο ότι προσπαθούν. Λοιπόν, αυτά και για τον μπασκετικό Άρη Γιώργο, όπου τα πράγματα είπαμε δεν είναι και πολύ καλά, έτσι. Έτσι, καθόλου ευίωνα. Καθόλου ευίωνα. Αλλά λοιπόν, ελπίζουμε να βρουν το δρόμο του, έτσι είναι σημαντικό. Αυτό για το προϊόν γενικότερα. Δεν... Εννοείται. Μια είδηση από το πολιτικό δελτίο. Πριν από λίγο ο Ερντογάν ανακοίνωσε πως η Τουρκία ανακάλυψε το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στην ιστορία της. Τι λες το, πού έγινε αυτό? Στη Μαύρη Θάλασσα. Πω, μαύρη.
Μαύρη κατά μαύρη. Ναι. Είπε ότι θα αρχίσουμε να το εκμεταλλευόμαστε το 2023. Έγινε έκτακτη συνέντευξη τύπου. Και μάλιστα η Άγκυρα το διαφήμισε αυτό σε μια ιστορική στιγμή κτλ. Έκανε λόγο για ποσότητα 320 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Και μάλιστα υπάρχουν, λέει, ισχυρές πιθανότητες για περαιτέρω ευρήματα σε συγκεκριμένη περιοχή. Θεού θέλοντος, λέει, θα έρθουν πολλά περισσότερα. Ως χώρα που είμαστε εξαρτημένοι για χρόνια από το εξωτερικό για φυσικό αέριο, τώρα κοιτάζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να γίνουμε καθαροί εξαγωγής ενέργειας. Και επίσης είπε ότι θα επιταχύνουμε τις επιχειρήσεις μας στη Μεσόγειο με την ανάπτυξη στο τέλος της χρονιάς του πλωτού γεωτρύπανου Κανούνι, στο οποίο γίνονται εργασίες συντήρησης. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Του πουλάει παπά. Ναι. Αφού τον πιστεύουν. Είναι σε δύσκολα. Ναι, γιατί μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ανάσταση. Δεν μπορώ να κάνω. Δεν γίνεται. Τι να κάνω. Δύσκολα. Λαός χωρίς μόρφωση δεν έχει καμία. Ναι, είναι και αυτό. Από μικρά στο παιχνίδι αυτό του φανατισμού. Εγκλωβίζει το μυαλό του. Έτσι μεγαλώνουν στην Τουρκία. Σε αυτές τις τακτικές. Είναι το επίπεδο μόρφωσης χαμηλό. Είναι γενικότερα το επίπεδο ως λαού τόσα χρόνια με άλλα ήθη, με άλλα έθιμα, με άλλες συνήθειες, με άλλες συμπεριφορές, με άλλες νοοτροπίες. Εντάξει. Mm-hmm. Μακάρι όλοι οι λαοί να ήταν μορφωμένοι, μοντέρνοι, προοδευτικοί, ανεξάρτητοι κτλ. Κανείς δεν είναι. Ο ένας με τον ένα τρόπο, άλλος με τον άλλον. Άλλοι είναι δούλοι του χρήματος, άλλοι είναι δούλοι των αφεντικών τους, άλλοι είναι δούλοι των κυβερνήσεων, άλλοι είναι δούλοι της βλακίας που τους δέρνει. Βλέπε εδώ γύρω. Λοιπόν, οι γκάγκες. Εδώ έκαναν οι άλλοι τώρα ομάδα στο Facebook, όχι στη μάσκα. Στη μάσκα στο σχολείο. 30.000 μέλη. 30.000 γκάγκες μέλη. Λοιπόν. Και. 30 άτομα βρίσκονται στο στόχαστρο της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες. Παιδιά, πρέπει να είμαστε και λίγο, ξέρω εγώ, λογικοί να πω. Ρεαλιστές να πω. Έξυπνοι να πω. Τι να πω. Πώς θα είσαι ρεαλιστής όμως αν δεν έχεις το κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο. Με αυτούς μόνο πλάκα μπορείς να κάνεις, Κώστα. Δεν μπορείς να τους πείσεις, νομίζω. Αυτά που ακούω και δυστυχώς ακούγονται και σε ραδιόφωνο της πόλης, Γιώργο, μερικές ώρες, ευτυχώς όχι στο δικό μας, ευτυχώς όχι στο δικό μας, γιατί ακούω εγώ όλα τα ραδιόφωνα, είναι κάτι το οποίο κάνω όλα τα χρόνια, ακούω τους πάντες και τα πάντα, γιατί θέλω να ενημερώνομαι και θέλω να ξέρω τι λένε, έτσι, παντού. Λοιπόν, αυτά που ακούω τις τελευταίες εβδομάδες λόγω του κορονοϊού, σε διάφορα ραδιόφωνα, είναι μιλάμε απίστευτα. Και επηρεάζεται και ο κόσμος, λογικό, δεν είναι. Σε έναν βαθμό. Οι κεραίες, λέει, 5G μας επηρεάζουν. Oh. Οι μάσκες έχουν, λέει, ραμμένο τσιπάκι. Και άμα τις βάλουμε, μας. Και δεν θα κάνω, λέει, το εμβόλιο εγώ ποτέ, γιατί μέσα έχει τσιπάκι, σοπα, το οποίο ρε θα μας ελέγχει κτλ. Παιδιά, μόνο το κινητό σας που έχει ο άλλος, να ξέρετε ότι μπορεί να σας βρει οπουδήποτε στιγμή, ό,τι και να κάνετε. Mm-hmm. Μόνο από τα cookies που χρησιμοποιείς. Τελείως. Και βλέπει ο άλλος τι πατάς like, τι βλέπεις, ποια διαφήμιση ανοίγεις, ξέρει η εξουσία η υπέρτατη που λέμε, ας πούμε αυτή, τέλος πάντων, η ανώτερη δύναμη, η ανώτερη τάξη, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τι σ' αρέσει να τρως, τι σ' αρέσει να οδηγείς, πού σ' αρέσει να πηγαίνεις, πού πηγαίνουν τα παιδιά σου, πώς είναι τα παιδιά σου, ποια είναι η γυναίκα σου, ποια είναι η δουλειά σου, πόσα λεφτά παίρνεις, αφού βλέπει μέσα από το ίντερνετ, αφού πληρώνεσαι. Βλέπει WinBank, αυτά, e-banking, πώς τα λένε. Το καινούριο το ξέρεις. Τα πάντα. Τι αυτοκίνητο έχεις, πού συχνάζεις, πού μένεις. Τι ψάχνετε τώρα. Καμιά φορά και από μόνος πέφτεις στην παγίδα, κάνεις check-in. Μα, ακριβώς. Δεν είναι. Καλά, αυτά είναι και οι βλακίες οι δικές μας. Ναι. Κάνεις check-in, το βλέπει ο κλέφτης, πάει, παίρνει το, μπαίνει στο σπίτι. Mm. Λοιπόν, περιμένει δηλαδή να σε βάλει τσιπάκι στο σώμα για να σε ελέγχει να κάνει τι. Ναι. Να ψηφίζεις, ας πούμε, αυτά που θέλει, αφού έτσι και τα ψηφίζεις και τώρα. Και τώρα τα ψηφίζεις, θες δεν θες. Και όχι τα κόμματα, και όχι. Ποια κόμματα. Ο ένας πήρε 40% και ο άλλος 35%. Mm. Ποια, και τι παραπονιέστε. Το καινούργιο το ξέρεις. Πιο απ' όλα. Που λέει να μην. Προσοχή, δίνει στον κόσμο. Να μην δέχεστε, λέει, τη θερμομέτρηση πριν μπείτε στα καταστήματα. Γιατί δεν σας μετρούν ουσιαστικά την θερμοκρασία. Σας διαγράφουν τη μνήμη. Πω! Θα το τεκμηριώσω, ξέρεις γιατί.
Μπήκε ο άλλος στο σούπερ μάρκετ, ναι. Ήθελε να πάρει γιαούρτια και έφυγε με οικογενειακό παγωτό και δύο σοκολάτες. Είδες. Σου λέει μπήκα να πάρω δύο γιαούρτια και έφυγα. Οπότε το, ναι, αυτό, ναι, το μηχανηματάκι δεν είναι για θερμομέτρηση. Παιδιά, μιλάμε. Είναι τέτοιο. Διαγράφω τη μνήμη. Δεν έχουμε καμία τύχη. Και το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν και παραγωγοί οι οποίοι τα σπρώχνουν αυτά, τα οθούν. Τη συνωμοσία αυτή και ότι ναι, θέλουν να μας ελέγχουν και οι εξωγήινοι και το αστρικό σύστημα. Νεφερτίτη και τα λοιπά. Το κορυφαίο ήταν ο Ναβουχοδονόσορας και ο Σύριος. Μα βάλαν καραντίνα για να αλλάξουν μπαταρία στα περιστέρια. Αυτό, ρε φίλε, δεν μπορώ να το ξεχάσω με τίποτα. Πόσο βλάκες μπορεί να είστε, ρε παιδιά, δηλαδή πόσο βλάκες. Και εσείς που έχετε και τα μικρόφωνα και τα λέτε κιόλας, πόσο ηλίθιοι μπορεί να είστε. Συγγνώμη κιόλας που πάλι χαλάω τη γλώσσα μου και χαλάω και το επίπεδο της εκπομπής και δεν το ξανακάνω, το υπόσχομαι. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις να ακούσουμε ένα-δύο μηνυματάκια. Τα οποία σας ενδιαφέρουν. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Πολλά έχουμε να πούμε βασικά. Οπότε σε δύο λεπτά πάλι μαζί. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο. Να αναλύσουμε λίγο και τη σημερινή επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Βλέπω τώρα μια συνέντευξη εδώ, μια ανάρτηση του Βέρμπλουμ για το διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ, Γιώργο. Ήταν μια περίεργη εμπειρία, είπε. Ήταν μια περίεργη εμπειρία. Ήταν, λέει, μια απίστευτη διαδρομή που έφτασε στο τέλος της. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για να κερδίσω. Ωραία. Και το καταφέραμε όλοι μαζί. Τι καταφέραμε όλοι τι μαζί. Τι κέρδισε. Λεφτά κέρδισε. Όχι, ήταν, όχι. Και, ήταν στην ομάδα του Double, δεν ήταν. Ναι, ναι, ισχύει. Ήταν. Αν και τραυματίας. Και φέτος ήταν που η ομάδα, εντάξει, δεν τα πολύ κατάφερε. Αλλά ήταν τραυματίας. Είχα την ατυχία να τραυματιστώ σοβαρά. Αλλά ήμουν αρκετά τυχερός να ζήσω την Τούμπα. Εντάξει. Ήταν η πιο τρελή εμπειρία της καριέρας μου. Βεβαίως, και του Ταμείου της ΠΑΕ. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες για τη στήριξη καθ' όλη τη δύσκολη και μακρά περίοδο αποθεραπείας. Φεύγω ως φίλος και κρατάω όλες τις καλές αναμνήσεις. Μια χαρά. Ναι. Πήρα και 2 εκατομμύρια και ποιος με καρτερεί. Ναι. Εντάξει. Και χαρούμενος. Τώρα πάω στην Γκέτεμπορκ μετά από 11 χρόνια να κλείσω την καριέρα μου εκεί. Πρέπει να παίζει κι άλλος Έλληνας εκεί. Στην Γκέτεμπορκ. Ναι. Πω... Ο... Νομίζω ένας παλιός τραυματοφύλακας ΑΕΚ, ο Γιάννης Ανέστης. Το θυμάσαι. Πω, Γιώργο, δεν παίζει με την ΑΕΚ. Ξέρω όλα τέτοια, ρε, όλους τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό. Πώς τα πάντα. Δεν το θυμάμαι, φυσικά. Το Γιάννη δεν θυμάμαι. Εννοείται. Όλα τα Ελληνόπουλα τα ψάχνω. Τα Σαββατοκύριακα βλέπω κάνεις. Τι κάνουν. Καλά κάνεις. Και δεν μου λες. Νομίζω, κάτσε να δω, είναι εκεί πέρα. Το, ναι, το... και στην Γκέτεμπορκ παίζει. Έτσι λέει εδώ. Ο, άρα τον βγάλουμε. Ποιον? Τον Ανέστη. Τι να τον κάνουμε. Ανέστη! Λοιπόν, τι να τον συνέντευξε τον κάνουμε. Να τον βγάλουμε. Δεν βγαίνει αυτό εύκολα. Δεν έχει καλέ εξόδου αν δεν κάνουν. Μια χαρά θα το βγάλουμε. Ο Φούντας, πού πήγε ο Φούντας? Ο Ταξιάρχης. Το θυμάσαι, στη Ραμπίτ. Ναι, και έβαλε και γκολ και πήρε πρωτάθλημα. Κάπου πήγε τώρα. Έφυγε γι' αυτό σε. Κάτι το θέλουν καλές ομάδες από την Ευρώπη. Ηρακλή, γάμα εθνική. Ηρακλή Θεσσαλονίκη Αμπελοκήπων. Καλοδιαφημισμένα είναι τα παιδιά μας έξω. Εμείς δεν τα προβάλλουμε πολύ. Εμείς τώρα τι, εμείς δεν βλέπεις τώρα. Εδώ μαλώνει ο Πανόπλος με τον Κούγια τώρα και εσύ περιμένεις τα παιδιά να παίξουν μπάλα. Τι μπάλα να παίξουν τώρα σε αυτό το χαμετυπίο. Που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα. Τι ψάχνεις? Εδώ έγινε τώρα θέμα δύο μέρες που χαιρετάει ο αστυνομικός στο Μαρινάκι. Ναι, αίρεση. Και μετά. Εντάξει, τώρα και αυτή περίεργη. Όλοι, ας πούμε, οι παοξίδες κράζουν που χαιρετάει το Μαρινάκι και μετά τους κοτσάρει στη φωτογραφία που χαιρετάει και το Σαββίδι, ένας άλλος αστυνομικός και. Οπ, τι έχουμε εδώ. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, δεν είναι τα προβλήματα αυτά για τις ομάδες μας. Τώρα για την ελληνική κοινωνία, άμα το θες να το πάρεις κάποιο τυπικά, ο αστυνομικός όταν σου μιλάει κανονικά πρέπει να σε χαιρετήσει οποιονδήποτε και να σου μιλήσει στον πληθυντικό. Αστυνομικός. Βέβαια. Άντρες. Κανονικά. Καλησπέρα σας κύριε. Χαιρετάει. Παρακαλώ την άδειά σας και το δίπλωμά σας. Κάποιοι το κάνουν νομίζω. Αρκετοί το κάνουν. Και ιδίως κάποια νέα παιδιά και τα λοιπά το κάνουν. Τώρα άμεσα εμπαλιντισμένος όλη τη μέρα. Κυνηγάς περίεργους, από εδώ επενδυτές με εισαγωγικά και τα λοιπά, κλέφτες, αστυνόμους, σε πυροβολάνε, σε μαχαιρώνουν και τα λοιπά και πας και εσύ ας πούμε και τον κάνεις και τον έξυπνο, θα φας και ένα μπινελίκι μια φορά τώρα, εντάξει, κακά τα ψέματα. Απ' τη μια λέμε γιατί δεν τους μπαγλαρώνουν και απ' την άλλη λέμε αχ, πολύ σμπουρτάλιτη, με έπιασε το χέρι και με έσυξε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι όλα, είπαμε, πολύ σχετικά σε μια κοινωνία η οποία έχει ανοιχθεί πολλά πράγματα. Και φαίνεται ότι είναι αρτηριοσκληρωτική σε άλλα. Λοιπόν, anyway. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αθλητικά, όμως να μείνουμε στα αθλητικά. Είπαμε ότι έχουμε Σεβίλη Ίντερ σήμερα. Σεβίλη Ίντερ, 10 η ώρα. Oh. Στην ΕΡΤ θα το δείξει, ελεύθερη μετάδοση. Καλό. Καλό αυτό.
Καλό. Δεν θα έχουμε το άγχος, παιδιά. Πάει με παράταση, πρέπει να κλείσει το μαγαζί κτλ. Άλλο πάλι και αυτό. Ε, έτσι είναι. Άμα πήγαινε παράταση, δεν μπορεί να το δει έξω. 3.52 η σελίδη. 3.53 η σελίδη. Και 2.31 η ίντερ. Εγώ το είπα. Ίντερ από την κανονική διάρκεια. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει, θα είναι 2, λίγο κρυαδριστική άλλη, αλλά δεν θα πέσει την παγίδα ο Κόντε. Λίγο τις βεντέτες φοβάμαι τις Ιντερ, δηλαδή πίσω, ναι. Αν τους εκνευρίσουν τώρα σε Βιγιάννη, τους Ντεβρί, τον Εγωδίνη, ειδικά που είναι Ουρουγανός, μπορεί να δώσει κανένα κλωτσίδι. Α, να παίξουμε αποβολή. Κατάλαβες. Δηλαδή να του δώσει το πόδι να παίξουμε απολογή στο κεφάλι του αλληνού. Για να δω πόσο το δίνει. Είναι λίγο αλταράδες αυτοί εκεί πέρα, Ουρουγανοί κτλ. Λίγο ξύθιμοι. Δεν είναι αλταράδες, θα εννοήσω ότι είναι ξύθιμη. Αλταράδες ποδοσφαιρικά, ξέρεις, αυτό εννοώ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνει έξω στη ζωή του. Over μισό κόκκινη, 4-25. Σε τελικό όμως, φίλε. Αφού οι άλλοι ποντάρουν στον εκνευρισμό, ρε, της Σεβίλης. Λες να πέφτει αυτή ξυλουά, είναι η φύση τους. Ξυλουά. Ξέρεις, θα κάνει ο άλλος καμιά κίνηση με τα χέρια, θα πέφτει κάτω της Σεβίλης. Δύο κόκκινες, 18. Δύο κόκκινες, 18. Τι, μας βρίζουνε. Είδηση έχουμε. Ο Γκάλης. Για να πάμε. Ο Νίκος ο Γκάλης. Ο Νίκος ο Γκάλης της δημοσιογραφίας του ρεπορτάζ του Άρη. Τον έχουμε στον Άρη. Έλα Νίκο, τι γίνεται. Καλησπέρα για δεύτερη φορά. Ωχ, κλείσαμε παίκτη. Όχι, αλλά είναι στο πλαίσιο αυτό. Ποιόνα, το Μιλόσεβιτς, τον μπάσκετ του Άρη, το Μιλόσεβιτς. Λέγαμε πριν ότι, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, έρχεται ψάχνει έναν ακόμα στόπερ. Έχει συγκεκριμένες περιπτώσεις παικτών, ναι, στη λίστα κοιτάζει, το τελευταίο, ναι, διάστημα. Ναι, σφήνα σε αυτές φαίνεται ότι μπαίνει πλέον και κερδίζει έδαφος αυτή του Ούγκο Σόουζα, ο οποίος παραμένει στη Θεσσαλονίκη όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, έκανε και κάποιες ολιγοήμερες διακοπές στην Μύκονο, είναι η αλήθεια. Και η είδηση είναι ότι είχε σήμερα συνάντηση με τον Άγγελο Χαριστέα, που μας επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, επικοινωνία που είχαμε μαζί του. Και συζητήσαμε σε πολύ καλό κλίμα όσον αφορά το δεχόμενο να συνεχίσουν μαζί και την νέα σεζόν. Θα γίνει επαφή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας με τον ποδοσφαιριστή, αλλά είναι πολύ θετικό το κλίμα για να παραμείνει στην ομάδα. Το οικονομικό είναι ένα ζήτημα βέβαια, αλλά νομίζω ότι θέλεις και το δύο πλευρό θα βοηθήσουν να καθεί αυτό το. Συγγνώμη, το δεν τον υπολογίζαμε μέχρι τώρα. Τι, Είχε άλλες προτεραιότητες ο Άρης. Μέχρι τώρα ήταν δύσκολο, δε, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Τόσο καιρό ο Άρης τσέκαρε άλλες περιπτώσεις. Ναι. Για τον εξτρά παίκτη που θέλει να προσθέσει τα στόπερ. Μάλιστα. Ένας Ισπανός, για παράδειγμα, είναι στη λίστα και μια άλλη καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Αλλά πλέον μπαίνει σφήνα και του Σόουζα και κερδίζει έδαφος παραμονή του. Με συγχωρείτε, δεν είναι ακόμα οριστικό. Αλλά πλέον αλλάζουν άρνητα τα δεδομένα για την περίπτωση του Πορτογάλου και θα γίνει μια νέα επαφή στα αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ίσως να είναι και η τελική ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μάλιστα. Σημαντική εξέλιξη αυτή. Ναι. Σημαντική εξέλιξη. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Θα σας ακούσουμε και στο All About Άρης. Ακούσατε τον Νίκο Παπαδόπουλο, φίλες και φίλοι. Μας έδωσε την είδηση πως υπάρχει μια ψιλοανατροπή στην περίπτωση Ούγκο Σόουζα, θετική για τον Άρη, υπό την έννοια ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις καινούργιες για να παραμείνει ο ποδοσφαιριστής. Σημαντικό αυτό. Λέγαμε για τη Σελίδη και για την Ίντερ, Γιώργο. Πώς και δεν μπερδεύεσαι και δεν τη λες με το κανονικό της όνομα. Ρε Γιώργο, αυτά είναι όλα θέματα. Εντάξει. Η σελίδη. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Φίλιππος ρωτάει για το θέμα σοκ αν έχουμε κλείσει. Όχι, Φίλιππε, δεν έχουμε κλείσει. Τη Δευτέρα θα κλείσει το θέμα. Θα πληρωθεί ο παίκτης και θα αρθεί το μπαν. Τώρα θα μου πεις, εδώ άλλοι έχουν 10, 12, 15, 30 μπαν, ας πούμε, και κάνουν μεταγραφές και. Τέλος πάντων, ο Ηρακλής θέλει να είναι σωστός. Θα τελειώσει το θέμα. Έχω την εντύπωση την Δευτέρα, δηλαδή Δευτέρα θα μπουν τα λεφτά στον λογαριασμό του παίκτη και μετά θα πρέπει ο εκπρόσωπος του παίκτη να ενημερώσει τη ΦΥΜΠΑ ότι παιδιά πληρώθηκα και να έρθει το μπαν. Λοιπόν, αυτά και για τη Σελίδη. Έχεις κάτι άλλο από Σελίδη? Όχι, εγώ λέω Ίντερ. Εσύ λες Ίντερ, ε? Αλλά δεν θα βοηθήσει καθόλου η Σεβίλη για να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Γιατί είναι η κλασική ισπανική ομάδα που εκνευρίζει. Ωραία. 2-0 Ίντερ. 2-0 Ίντερ. 2-1 Ίντερ. Ας το βάλουμε μόνο άσο, ρε. 2-30, πώς το είπες. 2-30. Γιατί άσχημο είναι. Εντάξει, εμείς αφού πάμε για τα πολλά. Πάμε για τα πολλά, ναι. Γι' αυτό ναι, και χάνουμε πάντα. Τι να το βάλουμε. Θες χάσαμε. Άσο και άντερ, π.χ. Άσο και. Διπλό και άντερ, γιατί είναι σε λίγο. Εντάξει, ναι. Διπλό και άντερ. Δεν έχει 3,5 απόδοση αυτό. Μισό λεπτό να σου πω. Μπορεί. Μισό λεπτό να σου πω. Δεν θα έχει σίγουρα. Πολύ εφικτό. Άνετα θα έχει. Να βγει. Αποτέλεσμα. Διπλό και άντερ.
Ναι. 4,70. Τέλεια. Μια χαρά. Έτσι δεν είναι. 10 ευρώ πήρα 47. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Τελείωσε. Διπλό και άντερ 1,5. 1-0 δηλαδή. Ναι, γιατί. 7,85. 7,85, εντάξει. Δύσκολο 1-0. Ναι. Βάζει και εκεί λίγα. Επενδύει και εκεί. Διπλό και over 3,60. 3,60. Ναι. Διπλό δεν πιστεύω, και over, δεν πιστεύω ότι θα μπουν πολλά γκολ. 6,70. Δεν πιστεύει, ε. Δεν πιστεύω. Τώρα με γλεντήσουν πήγε το βράδυ, 3-3. Ναι, όντως. Κάπως έτσι γίνεται. Είδαμε ένα πολύ ωραίο τελικό διαφήμιση του ποδοσφαίρου. 5-4 κέρδισε η Ίντερ. Εδώ έβλεπα, επειδή διαβάζω πάντα στα φόρουμ, ξέρεις, κάτω τα σχόλια. Στο Μπαρτσελόνα Μπάγερν, ο άλλος είχε παίξει 0 με ένα γκολ. 0 σε ένα γκολ, Μπαρτσελόνα Μπάγερν. Ναι. Πώς τα κατάφερες, ρε φίλε. 8-2, ρε φίλε. Δηλαδή. Πώς τα κατάφερες, ρε φίλε. Ναι, αυτού νου, του παιδιού έπρεπε η στοιχηματική εταιρεία να του δώσει κάτι πίσω. Επειδή πάτωσε εντελώς. Έτσι δεν είναι. Να τον επιβραβεύσει ότι έκανε μεγάλη πατάτα. Πώς το κατάφερες αυτό, δεν γίνεται. Ναι. Ήσουν εντελώς λάθος. Όντως πώς το κατάφερες. Όπως γίνεται στο κίνο. Άμα πιάσεις 0 πήγε στα 12 που θέλει μεγάλη προσπάθεια, αλλά πρέπει να είσαι μεγάλος γκαντέμις, σου δίνει λεφτά. Στο δίνει πίσω το ποντάρισμα. Όχι, σου δίνει. 2 ευρώ σου δίνει. Το ελάχιστο. Ανάλογα στο μισό ευρώ. Ναι, στο μισό ευρώ σου δίνει 2 πίσω. Άντε, γιατί σου λέει, φίλε, δεν γίνεται να σου κατέμει. Να μην έχει πιάσει ούτε ένα. Ναι. Στα 12 ή σε οποιοδήποτε. Στο 12, 11 και στο 10 νομίζω. 0 στα 10 σου δίνει 50 λεπτά. Πόρε Γιώργο, όλα τα ξέρει, φίλε. Έχω να παίξω κίνο κάτι χρόνια. Εντάξει, ούτε εγώ παίζω, απλά εντάξει, παίζουν πολύ φίλοι. Υπάρχει άνθρωπο που παίζει κίνο και πληρώνεται. Εσύ, είναι μερικοί που. Άκου τώρα τι γίνεται. Κάθονται όλη μέρα στο προπό και βλέπουν τα νούμερα και νομίζουν ότι έχουν λύσει τον αλγόριθμο. Και λέει θα παίξει αυτά. Θα βγούνε. Ναι, όλο βγαίνουν. Κάθονται ξέρω. Εκεί απ' έξω, ξέρει, τσιγάρο και φραπέ. Βλέπουν και τα μάτια. Όποιο πιτσιρικά περνάει, παίξε αυτά, θα βγουν τώρα. Παίξε τα οχτάρια. Το 46 έχει να βγει 3 ώρες. Θα βγει τώρα. Τα βλέπουν αυτοί εδώ πέρα. Περνάει η ώρα. Γλιτώνε τη μουρμούρα από το σπίτι. Ναι. Σου λέει πάω λίγο στο προπό να παίξω. Ξέρω εγώ να δω και το μάτς. Βλέπουν και τα μάτς. Εννοείται. Παρέα εκεί τσιγάρο, καφέ, χαβαλέ. Πάνε παίζουν και κάνα φρουτάκι μετά μέσα. Έχει και τέτοια τώρα. Έχει και φρουτάκια. Ναι. Μη με κάνεις τέτοια τώρα και γίνω μαθαμόνα κι εγώ. Με κάρτα πηγαίνει, σου βάζει λεφτά στην όχι κάρτα. Όχι στα OPA Play, στα κανονικά. Και στα κανονικά έχει ξεχωριστό booth, πώς να το πω έτσι, χώρο για τέτοιο. Καλά κάνω και δεν πάω. Πω. Ήδη έχουμε χάσει 4 σπίτια. Εμάς τώρα εκεί στο χωριό, για παράδειγμα στον Άγιο Αθανάσιο, ναι. Καφετέρια με το προπόνο είναι ακριβώς απέναντι. Φαντάσου. Δηλαδή, 2,5 ευρώ καφέ σίγουρα και ένα τάλιρο χάνει και στο τέτοιο. Και μετά επειδή βραδιάζει, παίρνει και κάτι να φας απ' έξω, έφυγε το δεκάρικο. Άκλα αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να το πάρει στο κίνο. Μπορεί να το πάρει στο κίνο, σωστά. Να βγάλει 3 νομεράκια. Ναι. Βάζουν π.χ. 5-4 κληρώσεις. Και κάθονται και βλέπουν. Όχι, κάθονται και βλέπουν. Έρχονται μετά στον καφέ εκεί πέρα και έχουν αυτό το σκάνερ. Το καινούριο με την εφαρμογή. Το βλέπουν έτσι. Ω, προχωρημένα πράγματα. Ναι, δεν πειράζει. Αυτό το καινούριο το παιχνίδι, το spin, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Κάτι διαφημίζουν spin. Spin. Που γυρίζει, ναι. Ναι. Τι άλλο θα βρουν για να μας τα παίρνουν. Τα τυχερά καβούρια και τέτοια, ξέρεις. Λοιπόν. Ναι, και το ξυστό. Άλλο παίζει, ας πούμε, και κερδίζει στο ξυστό. Πόσοι κερδίζουν, ρε Κώστα, τώρα, εντάξει. Και λέει, κέρδισα, λέει στο. Ξύνεις. Στην Αμερική το έχουν πολύ το ξυστό. Το λαχείο ναι. Του στην Αμερική είναι ξυστό. Και τώρα πολύ τη μόδα κάτι πλανόδι περνάνε. Αυτά κερδίζουν, λέει. Ναι, αυτά κερδίζουν. Τι πλανόδι. Ναι, την πατάει. Ο άλλο λέει, φέρα αφού κερδίζουν. Εγώ είμαι παλιό παραδοσιακό και παίζω λαχείο. Λαχείο, ωραίο. Οι γιαγιάδες πολύ παίζουν λαχείο. Βέβαια. Το οποίο όμως λαχείο είναι πολύ πιο δύσκολο να κερδίσεις. Γιατί να κερδίσεις τον πρώτο. Γιατί πρέπει να κερδίσεις και τη σειρά. Ναι, όχι ναι. Να βγάλεις το νούμερο 75-462. Πρέπει να βγάλεις ότι είναι και στην 7η σειρά, ας πούμε. Στην έψιλον σειρά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα. Παρί Μπάγκερ. Παρί Μπάγκερ εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Ματσάρα. Ναι. Τι over. Όλοι over. Τι, ένα 40 θα έχει το over. Δεν αξίζει. Η κατάκτηση Μπάγκερ έχει ένα 60 κάτι. Ένα 60 κάτι. Ναι, ναι, λίγο είναι. Πού πάμε με ένα 60 κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί είναι. Ναι, αλλά σου λέω, όλες βάλει ένα χιλιάρικο, θα πάρεις 600. Τα σκάψες. Εντάξει. Τα σκάψα, ρε φίλε, δεν έχω. Δεν χιλιάρικο, μας λέει. Πολλοί πάνε με την επιλογή της Παρή, γιατί θέλουν να δουν ένα νέο πρωταθλητή Ευρώπης. Έτσι, 3, η Παρή 20, δεν έχει Παρή. 3-20, 2-5 Μπάγκεν, φίλε. 2-5 η κατάκτηση. Μπάγκεν. Ή νίκη, το τελικό αποτέλεσμα. Τελικό αποτέλεσμα. Κατάκτηση 1-59. Ω, είδες λιγότερο από ό,τι είπα. 2-0-5 Μπάγκεν, φίλε. Μπάγκεν, ό,τι και να είναι, είναι τρένο. Ναι, Λεβαντόφσκι μπροστά. Ο Λεβαντόφσκι το ξέρει ότι. Έβαλε όλα και τον πόνταρα εγώ και δεν έβαλε. Εγώ πόνταρα το Μίλλερ. Σε ένα build a bet που έκανα. Ναι. Έβαλε κάτσε, να βάλει γκολ ο Μίλλερ. Ο Λεβαντόφσκι έβαλε εσύ προχθές. Δεν τον έβαλε το Λεβαντόφσκι. Δεν τον έβαλε. Δεν τον έβαλα. Κρίμα. Θέλει άλλα 2 για να πιάσει τον Ρονάλντο στην all time λίστα, ξέρει. Με τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα παίξω Ίντερ
Ναι. 2-30. Και Μπάγερν 2 κάτι. Και Μπάγερν παίζω δύο φαβοράρες, δε φίλε. Παίζω, ναι. Βάζει 10 ευρώ, παίζει 40 κάτι. 42. Θα μου πεις είναι και τελικός όμως. Είναι τελικός. Ρισκάρεις. Λοιπόν. Τόσο καιρό δεν είχαμε παράταση. Μπορεί να έχουμε τώρα. Εφαγώθηκες με την παράταση. Μπάγερν στην παράταση 10. 10, είδες. Οι Γερμανοί πάντα κερδίζουν στο τέλος και τέτοια αυτά. Οι κρεάδες του Λίνεκερ. Που δικαιώθηκε φυσικά. Πάντως για τον Λεβαντόφσκι που λέμε, το ξέρω ότι δεν ξεκίνησε το παλικάρι από το ποδόσφαιρο. Από πού δεν ξεκινούσε. Όχι, δεν ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Τι ήτανε. Βόλεϊ έπαιζε. Ψηλός εννοείται. Βόλεϊ. Πολωνός, αφού στα 16 του πήγε κρυφά σε μια ποδοσφαιρική ομάδα να αγωνιστεί. Και έκτοτε. Όπως εγώ που μετά το ατύχημα. Μετά το ατύχημα με τη μηχανή έφευγα από το σπίτι και έλεγα τη μάνα μου πάω βόλτα να πάρω λίγο αέρα και πήγαινα και έκανα προπόνηση βόλεϊ. Τι θες εσύ. Ενώ απαγορευόταν. Κεντρικός. Κεντρικός, λοιπόν, Λεβαντόφσκι, 3-35. Α, πρώτο σκόρ 3-35. Anytime Λεβαντόφσκι. 1-53. Ούτε. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, μας κοροϊδεύουν. Σε τελικό Champions League, φίλε. 1-53 σε τελικό Champions League. Επαπέ 2-10. Νεϊράμ, όπως λέει ένα φίλο μου, 2-37. Η Κάρντι 2-50. Κάρτες παίξε, φίλε, εδώ πέρα. Ο Νεϊμάρ. 35. Ντι Μαρία 35. Ο Ντι Μαρία θα βάλει γκολ. Το πιστεύω. Ο Ντι Μαρία. Έξω την περιοχή, άμα έχει τον τρόπο. Σκληρή. Ναι, ναι. Ο Γκνάμπρι που έβαλε 2. Ωραίος. 2-30. 2-30, ε. Δεν άσχημο. Ο Μίλερ, ο φίλο μου, 2-60. Κοουτίνιο, πάλι έβαλε. 2-90. Ναι, τίποτα δεν είναι άσχημο, λέει, φτάσαμε στο 4-4. Ναι, όντως. Τίποτα δεν είναι άσχημο. Αλλά χάσαμε όλα τα λεφτά. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ωραία πράγματα. Εντάξει, ευελπιστούμε να δούμε ένα ωραίο τελικό. Δύο ποιοτικές ομάδες, ταχυδυναμικές. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, ό,τι και να είναι, είναι καλά. Για να δούμε. Παρί, λες, ε. Όχι, δεν λέω παρί. Μπάγερν λέω. Λες ότι περισσότεροι θέλουν το πάρι-πάρι. Είναι αντιποθετική ομάδα η Μπάγερν. Δεν ξέρω γιατί επικρατεί αυτή η λογική. Γιατί είναι Γερμανοί, γελοί. Είναι Γερμανοί, ναι. Λίγο δεν αρέσουν οι φάτσες και τα λοιπά. Γερμανοί, ρε. Ναι. Βέβαια. Δικαιώνεται το Τσόρτσελ που λέει ότι αυτοί πρέπει να βομβαρδίζονται συνέχεια. Ξέρουν, λέει, γιατί. Πάντως, το λόγο. Και όλη την ομάδα να περάσουν Νεϊμάρ, Παπέ και τα λοιπά. Πρέπει να κερδίσουν και τον Νόιερ Κώστα. Ο οποίο στείνει συνικό τείχο κάθε φορά που φτάνει μπάλα στον ίδιο, έτσι. Έχουμε και τον Νόιερ. Είναι δηλαδή τρομερός. Τι θα και γίνει μετά, με την ξέρεις, θα πούνε, μετά, άμα είχε κερδίσει η Μπάγερ λόγω Νόιερ. Ήταν τυχερή η Μπάγερ. Τι θα γίνει με την περίπτωση. Επειδή είναι και τραυματοφύλακας. Πώς θα γίνει. Όχι, θα το πάρει παρί. Τέλος. Θα ποντάρουμε παρί. Ραπί. Λοιπόν. Και μετά κάνουμε σκέψη και για το Super Cup. Τι είναι αυτό. Ενικητής Europa και Champions League. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε Ίντερ παρί. Ίντερ παρί. Ωραίο. Πάλι παρί θα το πάρει. Πάλι παρί, ε. Βέβαια. Θα φωταγωγηθεί το τέτοιο. Ο Λευκός, όχι ο Λευκός. Ο πύργος του Άιφελ. Ο πύργος του Άιφελ. Ήδη δεν βγήκανε στους δρόμους. Ναι, ναι, και τις Λιόν είχαν βγει. Με την πρόκριση επί της City. Εντάξει, οι Γάλλοι δεν έχουν και πολλές επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο. Βγήκε απόδοση ότι ο Μέση θα πάει στη City. Υπάρχει και ο πράγμα. Ναι, και ότι έκανε follow, λέει, στο Instagram. Follow, αυτό είναι. Ο Μέση έκανε follow. Πέφτει απόδοση. Δύο το δίνουν. Μόνο. Απόδοση δύο να πάει ο Μέση στη Manchester City. Και γράφουν οι ισπανικές εφημερίδες που τώρα ξεστρελαίνονται αυτοί με το Μέση και τα λοιπά, ότι είπε στον Κούμαν ότι δεν με βλέπω στην ομάδα. Βλέπω να φεύγω. Ναι, ισχύει αυτό. Πόρε Μέση, ο Μέστη, που λέει και ένας φίλος. Ο Μέστη. Λοιπόν, με την Μπαρσελόνα. Πού να πάει στη City. City Inter. Δεν ξέρω τι λένε τα προγνωστικά. Δύο απόδοση City. Εντάξει, μετά πιστεύεις πολύ αυτά. Και εγώ στις εκλογές της Αμερικής είχα πέσει. Κρία, κρία. Είχε π.χ. τον Τραμπ 7 απόδοση και βγήκε αυτός. Ενώ είχαν άλλοι δύο. Πάλι ο Τραμπ θα βγει. Πάλι ο Τραμπ, ε. Ναι. Έχει τέτοια στοιχήματα. Φυσικά έχει. Πάλι ο Τραμπ θα βγει. Όλοι λένε για τον Biden και τα λοιπά. Εμείς οι Έλληνες τώρα υποτίθεται και καλά θέλουμε τον Biden. Ξαφνικά ο Biden έγινε φίλος μας. Αλλά πάλι ο Τραμπ θα βγει. Λοιπόν. Για να δούμε. Για να δούμε το ακριβώς θα γίνει. Έχει λοιπόν τελικό κυπέλο Ελλάδος. Τι είναι αυτό. Πω 30 Αυγούστου, 9 η ώρα. Άκου Ολυμπιακός. Ωραία, Αντρέα, τι μαλάρα είναι αυτή η Αντρέα. Δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν βέβαια, γιατί έχει βγει. Είναι οριστικό. Τα καινούργια ρόστερ θα παίξουν. Με τα παλιά ρόστερ. Ο Ολυμπιακός είχε διώξει όλη την άμυνά του. Σωστά. Δεν ξέρω, θα παίξει, λέει, με τον Τωροσί δεξί μπακ και μετά θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Μετά θα βάλει τον Κουσουλάκι. Ο Αβραάμ θα παίξει, λέει, στην άμυνα. Θα γυρίσει τον Ραντζέλοβιτς πίσω. Δεν έχει άλλον. Και ο Σεμέδο απουσιάζει κορονοϊό. Με λίγα λόγια. Ευτελίζεται ένας θεσμός, ό,τι ναι και να λέμε τώρα, είναι κύπελο, έτσι. Ευτελίζεται ένας θεσμός,
Το count θα είναι σαν φιλικό, σαν τέτοιο θα είναι το match. Δεν θα ασχοληθεί κανείς. Εντάξει, αυτοί θα ασχοληθούν, θα μαλώσουν λίγο εννοείται. Mm-hmm. Κλασικά. Αλλά και ο κόσμος δεν θα πολύ δώσει σημασία τώρα. Με τα παλιά ρόστερ και τα λοιπά. Και ποια παλιά ρόστερ. Ποια παλιά, ξέρω. Ο Καραταΐδης θα παίξει και ο Λεμονής. ναι, ο Μανολάς και ο Δίντσικος. Αυτά τα παλιά ρόστερ βάλτε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα. Στα μπασκετικά είπαμε τις ειδησούλες, είπαμε για Ηρακλή, είπαμε για Άρη, είπαμε για ΠΑΟΚ μπάσκετ. Σήμερα δεν έχει κάτι, έκανε προπόνηση ο Μήτρου Λόγκ, η πρώτη του προπόνηση, και να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην προσπάθεια του Άρη. Ακούσαμε τον Αντώνη Γκάτζιο, μας έδωσε έτσι τις κατευθυντήριες γραμμές, δεν είναι καλά τα πράγματα. Στο NBA τι γίνεται εκεί πέρα? Αυτή τη φορά και οι Bucks και οι Lakers κέρδισαν. Ισοφάρισε 1-1, χτύπησε ο Λίλαρντ, αλλά θα παίξει, βγήκε ο αντίχειράς του, αλλά στο άλλο χέρι, στο αριστερό, όχι στο δεξί το καλό που σουτάρει. Το δεξί. Ναι. Αλλά λέει θα παίξω, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, τώρα το NBA για μένα έχει χάσει λίγο την έγκλη του. Την έγκλη του, αυτή τη μαγεία που είχε, που βλέπαμε παλιά NBA και τα λοιπά, βλέπαμε λίγο μπάσκετ. Τώρα είναι πολύ γύρω-γύρω όλοι, πολύ χύμα, εμένα δεν μου αρέσει ιδιαιτέρως. Στον κόσμο αρέσει γιατί βλέπει καρφώματα, βλέπει θέαμα κτλ. Είναι πολύ αθλητικοί οι παίχτες, αυτό δεν έχουν ποιότητα. Όχι, δηλαδή... και η τακτική είναι. Και η τακτική. Η τακτική είναι διαφορετική. Και αυτό φάνηκε έχει πολύ. Έχει τακτική πολύ, ναι. Έχει, για αυτούς που ξέρουν έχει, αλλά δεν έχει επαφές, δεν έχει σκληράδα, δεν έχει άμυνα, δεν έχει κατενάτσιο, δεν έχει μυαλωμένο παιχνίδι. Αυτό που λέμε το ευρωπαϊκό κτλ. Δεν εκτέθηκαν οι Αμερικανοί στο μουντο μπάσκετ πρόσφατο. Με αυτή την δωδεκάδα που κατέβασαν. Με τον Donovan Mitchell και τον. 57 έβαλε προχθές. 57 που άφαντος όμως με τον μπάσκετ. Το γύρω-γύρω όλοι. Ναι. Έτσι είναι. Σήμερα να πούμε το πρόγραμμα έχει στις 8.30 Brooklyn Nets το Toronto Raptors. Εντάξει. Sweep θα γίνει εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι οι Brooklyn πάντως στον προηγούμενο αγώνα πάλεψαν και έχασαν στο τέλος. Κέρδισε δύσκολο το Toronto. 10.5 η απόδοση, 1.85, 10.5, δηλαδή να τους κερδίσουν πάνω από 10. Επίσης έχει στις 11 Utah Jazz Denver Nuggets, σκορ σειράς 1-1, καλό. Εντάξει. Καλό μάτς. Θα έχει ενδιαφέρον. Utah εγώ λέω πάλι. Ισοφάρισε η Utah, τώρα τη δίνει 2-11, 1.89 τον Denver. Επίσης στα ξημερώματα, 1.5 ώρα έχει Philadelphia Sixers, Boston Celtics, ξεφωνητό άγρο για τους Sixers. 1.48 η Βοστόνη, μείον 5.5 το handicap, 1.90. Καλό. Και τα ξημερώματα έχει Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, αυτό είναι ωραίο μάτς, με Doncic και τα λοιπά. 1-1 ο Doncic ισοφάρισε, η Dallas δηλαδή. Και βεβαίως τώρα είναι μεγάλο φαβορί πάλι οι Clippers, 1.52 και 5.5 Avazzo. Λες να κερδίσει πάλι τον Dallas, πού να αντέξει. Δεν ξέρω, τι να πει στο NBA. Paul George και Καβάι Λέοναρντ και τα λοιπά. Και δεν έπαιζε και ο Μπέβερλι στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ντουράν που είναι στους Nets είναι. Αλλά δεν παίζει. Ναι. Πληρώνεται αλλά δεν παίζει. Τραυματίας. Τρομερός. Πλήνε βάλε. Ωραία πράγματα. Και ο Κάιρι. Και ο Ήρβινγκ είναι εκεί, Και ο Κάιρι, βέβαια. Μια χαρά περνάνε. Του χρόνου θα είναι η Brooklyn. Του χρόνου ας πάνε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες να έχουμε κάτι να βλέπουμε. Ναι. Έτσι ας πάει η Dream Team. Θεωρητικά. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Ολοκληρώνουμε το σημερινό τρίποντο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς επί προσωπικού προφανώς στις 12, γιατί επιστρέφει το πρόγραμμα λίγο πολύ σε κανονικούς ρυθμούς. Ο Γιώργος επιστρέφει, ο Ζαγόρας, από Δευτέρα, ναι, στην ώρα του εδώ 3 με 5 κανονικά, στο πέναλτι, όπως ήταν τα πράγματα, όπως ήταν τα πράγματα στο πέναλτι. Εμείς τρόικα πρώτα Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά. Αμέσως τώρα All About Aris On Air θα ακούσουμε όλες τις εξελίξεις για τον Άρη. Ακούσατε την είδηση για τον Ούγκο Σόουζα από τον Νίκο Παπαδόπουλο στην νεότερη σύνδεση που είχαμε μαζί. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Λίμπερο. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ήταν ο Μεϊμάρης. Αν είσαι κυνηγός, αν είσαι ψαράς, στο Μεϊμάρη θα πας. Με δύο καταστήματα Σικές Ελπίδος 34 συγγνώμη, και 52 και στην Αγγελάκη και shopmeimaris.com και για smartwatch, για action cameras, για ηλεκτρονικό εξοπλισμό ναυτιλιακό. Για GPS για σκύλους, για βυθόμετρα, για GPS γενικά, για σύρματους πομποδέκτες UHF-VHF, εννοείται ότι προορισμός σας είναι και μόνο ο Μεϊμάρης. Γιώργος Μπαϊράμης, τον ευχαριστώ που σήμερα μας βοήθησε.
στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή των μουσικών και στη ροή της εκπομπής. Και είπαμε ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 12. Εμείς εδώ πάντα στο πέναλτι, λίγο μετά τις 3. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.